βράδυ στον Sky. Σε λίγο θα ανοίξουμε συζήτηση, θα τον καλημερίσουμε κιόλας, με τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, Υπουργό Εξωτερικών, τον πιο αρμόδιο για να συζητήσουμε τα Σκοπιανού. Γεια σας κύριε Αμανατίδη, καλώς ήρθατε. Πριν όμως οι ειδήσεις σε τίτλους με τη Μάνια Λεβιζέτου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, πρόταση που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία ως τμήμα της ονομασίας φωτογραφίζει ο Μάθιου Νίμιτς για το ονοματολογικό των Σκοπίων εν ώψη των διαπραγματεύσεων που ξεκινούν σήμερα στη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη διαπραγμάτευση προτείνοντας μια σύνθετη ονομασία ενιαία σε όλες τις χρήσεις. Νωρίτερα, ο Πάνος Καμένος έδειξε για μία ακόμη φορά την προτίμησή του στη σλαβική ονομασία Βαρντάσκα, αναρτώντας στο Twitter έναν προπολεμικό χάρτη της Ιουγκοσλαβίας. Η δίθεν καθαρή έξοδος από το μνημόνιο δεν είναι τίποτε άλλο από ένα τέταρτο μνημόνιο με νέα μέτρα και χωρίς χρηματοδότηση, επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Ενηλογαλλικό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Όπως είπε, έχει μικρή σημασία αν το καθεστώς μετά το τρίτο πρόγραμμα θα ονομαστεί πιστωτική γραμμή ενισχυμένων προϋποθέσεων, υβριδική λύση ή οτιδήποτε άλλο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τέταρτο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Στην αντεπίθεση πέρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση, χωρίς να την κατονομάσει, για προσπάθεια παρέμβασης στη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας. Στον απόϊχο των πυρών του Μαξίμου, ο κ. Τουρνάρας επισήμανε την υποχρέωση του θεσμικά ανεξάρτητου διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να προειδοποιεί εγκαίρως και δημοσίως για ενδεχομένους κινδύνους που μπορεί να διαταράξουν την νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυξάνονται τα κρούσματα ηλαρά σε γιατρούς και νοσηλευτές. Από τον Αύγουστο έχουν νοσήσει περισσότεροι από 30 επαγγελματίες υγείας. Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσηλεύεται μία από τις δύο δικαιωμένες γιατρούς του Ευαγγελισμού που προσβλήθηκαν από την Όσο. Στην ομάδα κινδύνου ανήκουν όσοι γεννήθηκαν από το 1970 και δεν έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις ή δεν έχουν ιστορικό νόσους από ηλαρά. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα εχθές τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ με 94-64. Σήμερα στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός Superfoods αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε του Ζέλκο Μπράντοβιτς εκτός έδρας για την ίδια διοργάνωση. Λοιπόν, και να αναρωτιέστε κυρίες και κύριοι, ο Μανώλης Κωστίδης παραμένει εκτός. Στρασβούργο ακόμα. Στρασβούργο ακόμα. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Μανώλη, εμείς είμαστε από τους λίγους που μας αρέσει το Στρασβούργο. Στους περισσότερους δεν αρέσει. Τους φαίνεται καταθλιπτικό, μουντό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και από ό,τι κατάλαβα και εσένα.
Και εμένα μου αρέσει εδώ, έχω ακούσει και γνωστοί μας εδώ στην εκπομπή. Mm-hmm. Μου λέγανε ότι δεν τους αρέσει η Κωνσταντινούπολη. Τι να mm-hmm. πούμε. Καλά, αυτή εντάξει, είναι σε άλλη. Μην δίνει σημασία. Έχουν περάσει οι κατηγορίες. Όμως το Στρασβούργο μας αρέσει. Εδώ στο Στρασβούργο είμαστε διότι συνεχίζεται η ορομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χθες είχαμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη, mm-hmm. ο οποίος κατηγόρησε την Τουρκία για παραβίαση, συστηματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έδωσε την εξέφρασε συμπαράστασή του στη Λεϊλά Ζανά, τη βουλευτή των Κούρδων που καθαιρέθηκε με την ψήφο των Τούρκων βουλευτών mm-hmm. και βεβαίως τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι μόνο σε πολιτικά κόμματα, σε πολιτικούς, αλλά και σε ακαδημαϊκούς και σε άλλους πολίτες mm-hmm. της Τουρκίας. Μιλάμε για μια κατάσταση που όντως προβληματίζει πολύ στους Ευρωπαίους. Όμως, ενώ εκφράζονται αυτοί οι προβληματισμοί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, mm-hmm. ο Πάπας κάλεσε τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στο αυτό Βατικάνο. Αυτό προκάλεσε, Μανώλη, μεγάλη έκπληξη. Είναι πάρα πολλά χρόνια που έχει να πάει εκεί Τούρκος ηγέτης, πόσα, 50-60 χρόνια. 59 χρόνια. 65 χρόνια είχε να έρθει στην Ελλάδα, 59 Μάλιστα. χρόνια είχε να πάει πρόεδρος της Τουρκίας στο Βατικανό. Mm-hmm. Ποιο είναι το βασικό θέμα? Κοίταξε, επίσημα, αν ρωτήσεις τους Τούρκους, ο Ερντογάν πάει να συζητήσει μόνο για τα Ιεροσόλυμα. Ναι. Για το θέμα που έχει προκύψει με την αναγνώριση των Ιεροσολύμων ως πρωτεύουσα του Ισραήλ από τις ΗΠΑ mm-hmm. και η αντίθεση του μουσουλμανικού κόσμου. Σαφώς θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Σαφώς ο Ερντογάν προσπαθεί να δείξει ότι είναι ο ηγέτης του μέρος των μουσουλμάνων, των Σουνιτών. Όμως υπάρχουν βεβαίως και άλλα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Η ευρωπαϊκή mm-hmm. πορεία της Τουρκίας, που και σαφώς και το συμβολικά τουλάχιστον η επίσκεψη mm-hmm. του Ισλαμιστή Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στο Βατικανό. Έχει τεράστια συνέδρα σημασία. Του δίνει πόντους, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχει μια σημασία. Να θυμίσω ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε μια ευρωπαϊκή πορεία τον τελευταίο 1,5 μήνα μόνο στην εικόνα μιλάει. Την εικόνα μιλάνε, έτσι. Ναι. Ελλάδα, mm-hmm. Γαλλία, Βατικανό, ο Τσαβούσογλου στη Γερμανία. Έτσι. Ήρθε ο Τούρκος, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός. Στην Ελλάδα, Τουρκία. Βεβαίως. Βλέπουμε διάφορες κινήσεις από την τουρκική πλευρά που προσπαθεί να δείξει ένα mm-hmm. ευρωπαϊκό προφίλ. Έτσι. Πάμε όμως τώρα. Α, ναι. Γιατί εγώ βιάζομαι να πάμε στο μοναστήριο Σουμελά και στις αποκαλύψεις που έκανε Τούρκος mm-hmm. καθηγητής Μανώλη, σύμφωνα με τις οποίες φαίνεται το μοναστήριο Σουμελά να έχει λαϊλατηθεί από στρατιωτικούς του ΝΑΤΟ. Είναι μια θεωρία του Ισμαήλ Κιωσέ, καθηγητή του Πολυτεχνείου της Μαύρης Θάλασσας στην Τουρκία, ο οποίος σε δηλώσεις στο συνεφημερίδα Μιλιέτ υποστήριξε ότι οι στρατιώτες του ΝΑΤΟ τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 λαϊλάτισαν την μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα. Mm-hmm. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πολλά κειμήλια και αντικείμενα που ανήκαν στην μονή με 6 φορτηγά που πήγαν στρατιώτες του ΝΑΤΟ mm-hmm. στην Παναγία Σουμελά πήραν διάφορα κειμήλια. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μια σκαλιστή πόρτα της Μονής. Πού βρίσκεται? Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μουσείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Και άλλα πολλά κειμήλια σε μουσεία της Μεγάλης Βρετανίας. Όμως, ο καθηγητής αναφέρει, ο Ισμαήλ Κιωσέ, αναφέρει ότι αυτές οι εργασίες έγιναν και τις γνωρίζουν οι χωρικοί της περιοχής. Ότι από το 1923 που έκλεισε η Μονή μέχρι το 1973. Υπήρχαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Όμως πρέπει να πούμε το εξής, ότι ίσως αυτή η θεωρία να μην στέκει και πάρα πολύ, διότι ενδεχομένως να οι λαϊλασίες και πιθανότατα να έγιναν από τους Τούρκους της περιοχής mm-hmm. και να τα ρίχνουν στους στρατιώτες του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι οι λαϊλασίες έγιναν, mm-hmm. ότι πολλά ιερά κειμήλια και αντικείμενα που ανήκαν στην Μονή δεν βρίσκονται πια στη θέση τους. Mm-hmm. Σήμερα έχει αναπαλαιωθεί η Μονή και ο Οικουμενικός Πατριάρχης που βλέπουμε και στις εικόνες μας έχει λειτουργήσει πολλές φορές, όχι τα τελευταία χρόνια, καθώς υπήρχαν και τεχνικά ζητήματα και αυτή τη στιγμή η αναπαλαίωση ολοκληρώνεται και πολύ πιθανόν από φέτος ή του χρόνου θα γίνουν πάλι λειτουργίες το 15 Αύγουστο. Αυτό που προβληματίζει όμως είναι ότι τον τελευταίο καιρό γίνουν πολλές ειδήσεις από την Τουρκία για την Παναγία Σουμελά, ίσως για να προβληθεί ακόμα περισσότερο, διότι είχαμε το μυστικό τούνελ και τη μικρή εκκλησία που αποκαλύφθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Τώρα έχουμε τον Τούρκο καθηγητή που τα ρίχνει στους στρατιώτες του ΝΑΤΟ.
Αν έγινε και αυτό το γεγονός, και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Δηλαδή, κάποιοι στρατιώτες του ΝΑΤΟ τότε πήγαιναν, ρετούσαν την Παναγία Σουμελά και κανείς στην Τουρκία δεν έλεγε τίποτα. Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Τα ξαναλέμε λοιπόν και αύριο. Ελάτε τώρα στο σημείο αυτό με αφορμή την σούπερ μεταγραφή της Θεοδόρας Μεγαλοοικονόμου στον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, Μαρία. Ακριβώς. Επειδή εσύ δεν ξέρεις ποδόσφαιρο. Ναι. Το ποδόσφαιρο όμως είμαστε σε περίοδο μεταγραφών. Μεταφέρεται και στην πολιτική. Ακριβώς. Είπαμε μαζί με τον Πέτρο Καλημέρα. Να δούμε άλλες έτσι τις πιο χαρακτηριστικές μεταγραφές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Τις εμβληματικότερες μεταγραφές που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι και λίγες όπως θα δείτε τα τελευταία χρόνια. Ξεκινάμε με μια μεταγραφή γένους θηλυκού. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη λοιπόν, προερχόμενη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπου ήταν μάλιστα και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και θερμή υποστηρίκτρια τότε, πρέπει να θυμίσουμε, του Γιώργου Παπανδρέου, θα απογοητευτεί πολύ γρήγορα ή μάλλον θα γοητευτεί από τον Αλέξη Τσίπρα και το 2010 θα ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει μέχρι σήμερα βουλευτής στην περιφέρεια της Β' Πειραιός. Για τη συνέχεια είναι υπουργός, ο κύριος Κουρουμπλής. Μια μεταγραφή πρώτης γραμμής θα λέγαμε, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, σημερινός υπουργός ναυτιλίας. Εντάχθηκε το 2012 στο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας διαγράψει μια μεγάλη πορεία με το ΠΑΣΟΚ. Αντιμνημονιακός είχε... τότε βέβαια. Σωστά. Αν και το 2010 είχε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Δεν έχει σημασία, κατά λάθος. Στη συνέχεια το 2011 διεγράφει. Δεν το ξανά κάνει το λάθος. Διεγράφει το 2011 από την κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε εκλεγεί με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ τρεις φορές βουλευτής. Πλέον βεβαίως είναι βουλευτής Β' Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τότε βεβαίως έλεγε πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταντήσει ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα. Θυμίζουμε έτσι, όταν έφυγε και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά πράγματα τώρα αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Πέτρο. Πάμε στην Κρήτη, πάμε στο λατρεμένο μας γιατρό. Το Γιάννη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος έχει να επιδείξει στο βιογραφικό του τρεις μεταγραφές, διότι πέρασε πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλός παίχτης. Ναι, σωστό. Και τον ζητάνε πολύ σοβαρά. Τον θέλουν όλοι. Γι' αυτό αλήθεια δεν πρέπει να το βλέπουμε αρνητικά το μεταγραφολογικό. Όταν σε ζητάνε ομάδες, με τους καλός. Δεν την πας. Περιζήτητος. Το 2012 έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για να πάει στη Δημοκρατική Αριστερά. Το 2013 έφυγε και από τη Δημοκρατική πήγε Αριστερά. Αριστερά. Βεβαίως και ήρθε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου βεβαίως παραμένει μέχρι σήμερα. Προχωράμε στο άλλο μεγάλο όπλο. Πάμε στη Βόρεια Ελλάδα τώρα. Θεοδόρα Τζάκρη, βεβαίως. Από τα νέα και ανερχόμενα στελέχη υπήρξε του ΠΑΣΟΚ. Είχε υπουργοποιηθεί, μάλιστα, θα θυμίσουμε, επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου. Εντάχθηκε το 2015 στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και έχει εξελέγει βουλευτής. Έχει ψηφίσει ό,τι μνημόνιο κυκλοφορεί. Φήμες λένε ότι ψηφίζει και πέμπτο μνημόνιο. Μόνη της. Μόνη της, χωρίς να έρθει. Δικό της. Για τη σωτηρία της χώρας, Δημήτρη Κονόμου, σε παρακαλώ πολύ. Θα παραμείνουμε στη Βόρεια Ελλάδα και θα δούμε ένα ακόμη στέλεχος από τον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ, τον Θεόδωρο Παραστατήρη, τον βουλευτή του Κιλκής. Πολύ ΠΑΣΟΚ, ρε παιδιά. Είχε διατελέσει και νομάρχη στη δεκαετία του 90, θα το θυμάστε, στην περιοχή του Κιλκής. Είχε εκλεγεί και αρκετές φορές βουλευτής. Εντάχθηκε και αυτό το 2015 στις εκλογές του Ιανουαρίου στον ΣΥΡΙΖΑ. Και για τη συνέχεια, Μάρκος Μπόλαρης. Μάρκος Μπόλαρης, σημερινός αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτός στον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και αυτός υπουργός επί Γιώργου Παπανδρέου έφυγε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια εκεί της ψήφισης των μνημονίων και εντάχθηκε και αυτός το 2015 μαζί με τους υπόλοιπους πρώην συντρόφους του στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ΠΑΣΟΚ έχει μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήθελε να μας δείξει ο Πέτρος σήμερα. Και τελευταία και μεγαλύτερη. Έχουμε και Ένωση Κεντρών πλέον και εκεί ένα άνοιγμα όπως βλέπετε από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Θεοδόρα Μεγαλοοικονόμου, η οποία εντάχθηκε τώρα. Περιμένουμε και τις επόμενες μεταγραφές εντός του 2018. Γιατί άνοιξαν οι ορέξεις. Όχι μόνο άνοιξαν οι ορέξεις, μπορεί να έχουμε και εκλογές, ποιος ξέρει, και το 2019 δεν πολύ μακριά αν γίνουν τότε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Να είστε καλά, ήταν και διαφορετιστικό νομίζω το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Πάμε τώρα στον υπουργό, στον κύριο Μανατίδη που έχουμε κοντά μας. Πάμε, κύριε πολύ Μανατίδη. Πολύ κύριε Μανατίδη. Πολύ πράγμα. Θα περίμενε να δείχνατε και τις μεταγραφές της Νέας Δημοκρατίας ή τον άλλο κομμάτι. Ίσως στην επόμενη κουβέντα. Δεν είναι κυβέρνηση. Δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό το αν και όποτε γίνει, στην πρώτη ευκαιρία θα το κάνουμε. Και αποφασίσει ο λαός, θα δούμε. Εντάξει, μια ιστορική πορεία. Την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Και καλό είναι να το σχολιάσετε κι εσείς αυτό. Είναι τώρα πόσο ηθικό να το πει κανείς, έντιμο να το πει κανείς, δεν ξέρω, εσείς θα βάλετε το χαρακτηρισμό. Να φεύγει ένας βουλευτής που έχει εκλεγεί με μια σημαία, να πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα, χωρίς να παραδώσει την έδρα του στο προηγούμενο κόμμα. Αυτό εσείς το θεωρείτε σωστό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κυρία Μεγαλοοικονόμου έκανε μόνη της την επιλογή της. Παρακολούθησε και τη χθεσινή συνέντευξή της. Από εκεί και μετά δεν έχει κάποια ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ ή κανείς από την κυβέρνηση σε σχέση με την επιλογή που έκανε τη στάση της κυρίας Μεγαλοοικονόμου. Αυτό πρέπει να.
η ίδια το στάθμισε, η ίδια έκανε, η ίδια προφανώς θα έχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αποδεκτό, βέβαια. Η ίδια επίσης έχει, έχει και την επιλογή της. Από εκεί και μετά, νομίζω η στάση ενός οποιοδήποτε κόμματος το να δεχθεί κάποιον που έχει πάρει ο ίδιος την απόψη, ο ίδιος έχει κάνει. Και αυτόν θα πρέπει να ρωτήσετε, σε αυτόν θα πρέπει πολιτικά να είναι. Δεν νομίζω από ό,τι βλέπω, δεν πολύ συμφωνείτε, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν όχι, είναι καταλαβαίνω ότι έχετε αναστολές. Δηλαδή, εσείς θα το κάνατε κάποια, όταν να φύγετε από ένα κόμμα να πάτε σε ένα άλλο με τόση ευκολία. Δηλαδή, δεν μετράει το ιδεολογία πια. Γι' αυτό, το έβαλα στο προσωπικό επίπεδο και είπα για την κυρία Μεγαλόπουλου. Αυτό είναι δικό της θέμα. Από εκεί μετά εξετάζησαν. Δεν θα μπορούσε να είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι μακριά από τις ιδέες ή από την πολιτική την οποία εκφράζει η κυβέρνηση. Δεν παίρνει από τον οποιοδήποτε, προφανώς. Και γι' αυτό είδατε ότι όλοι οι χώροι είναι από εκεί. Ωστόσο, εδώ όλοι αυτοί οι υπουργοί εντάχθηκαν και σε εκλογικές μάχες διαδικασίες που είδατε προηγουμένως, οι οποίες γίναν κατά τη διάρκεια της ίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν άλλο συνασπισμό και άλλο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο έκανε συνεργασίε και ανοίγματα στην κοινωνία, γι' αυτό έχει και το ποσοστό που έχει. Αν θέλετε, ένα από του λόγου. Δηλαδή, δεν προήλθαν μόνο ότι ήταν βουλευτέ, φύγανε ή ήρθαν στο συνασπισμό, συμμετείχαν σε εκλογικέ διαδικασίε, μπήκαν στη μάχη του Σταυρού, έγινε ολόκληρη διαδικασία. Εντάξει, εσεί το παρουσιάσατε, αλλά νομίζω ότι έχει διαφορετική πορεία ο καθένα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι, είναι και για τι ανάγκε ίσω πολλέ φορέ. Πάμε, κύριε Υπουργέ, στο μεγάλο θέμα, γιατί σήμερα ξεκινούν επισήμως διαπραγματεύσεις σε Νέα Υόρκη και Σκόπια. Ο κύριος Νίμιτς πάντως χθες, σε συνέντευξη που παραχώρησε, μας έδωσε μία γεύση του τι πρόκειται να ακολουθήσει και είπε πως ο όρος Μακεδονία είναι μέρος της λύσης. Εσείς που είστε και Μακεδόνας, συμφωνείτε με τη χρήση του όρου Μακεδονία ή όχι? Θα σας απαντήσω ως εξής. Καταρχήν και χθες τον κύριο Χατζηνικολάου μίλησε ότι θα υπάρξει νέα πρόταση, νέος τρόπος προσέγγισης και νέα μεθοδολογία. Αυτό που θεωρώ ότι τώρα θα γίνει, στην πρώτη τουλάχιστον συνάντηση, είναι να συμφωνηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Δηλαδή? Από εκεί και, κοιτάξτε, πάντοτε, όπως και με το Κυπριακό όπως έγινε, πάντοτε το πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις έχει μία σημασία. Ποιος μιλάει, πότε μιλάει, πότε γίνονται οι προτάσεις, ποιες είναι οι δυσκολίες, πώς θα λύνονται όταν είναι οι δυσκολίες. Όλη αυτή η μεθοδολογία έχει την αξία της στην πολιτική, τη διπλωματική. Άρα το πρώτο βήμα θα είναι αυτό. Ουσιαστικά τώρα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη βιασύνη σε σχέση με όσα ακούγονται. Ο κύριος Νίμιτς ήταν ξεκάθαρος. Θα σας πω. Είπε ότι η μαγική λύση δεν μπορεί να υπάρχει. Αν ήταν, θα την είχαμε βρει, λέει, 25 χρόνια. Επομένως, ο όρος Μακεδονία χρησιμοποιείται 25 χρόνια. Τον έχουν αναγνωρίσει πάνω από 100 χώρες. Εμπεριέχεται και στο Πουγουδουμού. Επομένως, λέει, θα είναι μέσα στα πράγματα. Αυτό λύση. Είναι το μεσημέρι. Με το ποιο βράδυ, τρόπο δεν ξέρουμε. Εντάξει, δεν είναι αντίθετη η δήλωσή του. Ωστόσο, το βράδυ τη διαφοροποίηση, αν θα έχει προσέξει. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέει ο κ. Νίμιτς, όπως και πολλοί άλλοι, είναι ότι όντως στην ενδιάμεση συμφωνία η χώρα μας αποδέχθηκε την είσοδο της ΦΥΡΟΜ στις διεθνείς οργανισμούς, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, που περιέχει τη λέξη Μακεδονία. Αυτό το αφισβητεί κανείς. Ναι. Μη συγχωρείτε, το αφισβητεί κανείς στην Ελλάδα. Και ήταν η συμφωνία ενδιάμεση, η οποία δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή για επικύρωση. Αυτή είναι η μυστική διπλωματία. Η Ισλαμική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν είναι το ίδιο. Με το Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είπε τη λέξη Μακεδονία. Περιέχει, αυτό είναι ένα γεγονός. Είναι ένα γεγονός ότι πλέον των 140 χωρών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετά από 25 χρόνια, η Ρωσία ήταν η δεύτερη ή τρίτη χώρα που αναγνώρισε άμεσα. Διαφοροποιείται εφόσον πάει στο Σύνταγμα. Δεν διαφοροποιείται ως προς τι εγώ δεν τον αναγνωρίζω σαν Μακεδονία. Όχι. Ήταν από τις πρώτες χώρες η Ρωσία. Ότι θα αποδεχθεί τη νέα κατάσταση. Ακριβώς, η Ρωσία ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν τις συνταγματικές ομάδες της Ηνωμένης Πολιτείας κλπ. Βεβαίως. Άρα λοιπόν έχουμε μια πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή περισσότερες από τις 140 χώρες συναλλάσσονται. Πώς να σου το πω, εκφωνούνται ο ένας με τον άλλον κλπ. Με τη συνταγματική ονομασία της ΦΥΡΟΜ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και είναι μια πραγματικότητα στην οποία μας έφερε. Εγώ θα σας μιλήσω με τη γλώσσα την οποία θεωρώ ότι ένας υπουργός εξωτερικών και υπεύθυνα η κυβέρνηση που χειρίζεται το ζήτημα. Δηλαδή, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η πολιτική η οποία πρέπει να απαντήσει σε ερωτήματα για να δεις τι θέλει η χώρα μας εθνικά συμφέρει, τη χώρα μας η επίλυση του ορματολογικού και όλων των άλλων προβλημάτων και του αλυτρωτισμού και για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Εξυπηρετείται. Πόσο όμως, από τις απαντήσεις, θα σας πω, από τις απαντήσεις. Βεβαίως, το πώς έχει υποθεί.
Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία υπόθηκαν από το στόμα του Υπουργού Εξωτερικών και από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή. Το ένα είναι ότι είναι η σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις, έργα όμνες, και βεβαίως χωρίς τα στοιχεία λειτουργισμού. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, το τι να συζητήσουμε για τον πολιτισμό μας, γιατί είπατε για Θεσσαλονικίνες. Δηλαδή, θεωρώ ότι μας αδικεί να συζητάμε τώρα τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Καλά, τώρα αυτά ναι. Για εμάς, για το εσωτερικό μας. Δηλαδή, να θεωρεί κανείς ότι απειλείται. Όχι. Το είναι μας δηλαδή, να πω τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας. Mm-hmm. Τον αλυτρωτισμό βεβαίως. Τον αλυτρωτισμό βεβαίως. Αλλά είναι άλλο αυτό. Και άλλο να έχω. Προσδιορισμό πρέπει να έχει να σας αυτή η ονομασία. Να σας πω ποια είναι τα δύο συστατικά. Σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, προς το εσωτερικό και προς, στις διεθνείς τους σχέσεις. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο το όνομα του κρατήτη. Δηλαδή. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι οι οποίοι θα αναλυθούν κατά τις διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, αυτό που είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Κοτζιάς. Κοιτάξτε, η προϋπόθεση για να ξεκινήσει η συζήτηση στην ένταξη μιας χώρας στο ΝΑΤΟ, ειδικά για την Ελλάδα, έτσι πως είναι για τη Φύρο, πρέπει να υπάρχει η αμοιβαία αποδεκτή λύση της ονομασίας. Τελεία και παύλα. Αυτές είναι οι δύο σταθερές. Από εκεί και μετά, όταν είσαι σε μία διαπραγμάτευση και προσπαθείς να κερδίσεις τις θέσεις σου, Υπουργέ, όμως, αυτά δεν ανακοινώνονται. Έχουμε ξεπεράσει ένα βασικό στάδιο. Μόνο αυτό θα σας πω και μπορείτε να με ρωτήσετε. Αν θα πεις αυτή τη στιγμή ποια είναι η κόκκινη σου γραμμή, έχεις τελειώσει. Ναι. Εντάξει, δεν λέμε αυτό. Δηλαδή, έχει τελειώσει με την έννοια ότι ξέρει, έχει παραδοθεί. Ενημέρωση δεν έχετε κάνει στα κόμματα εδώ. Δεν έχετε κάνει ενημέρωση. Και σα κατηγορούν για μυστική διπλωματία. Αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερον, θα το θέσω για να τα απαντήσετε μαζί. Υπάρχει ένα διχασμό εσωτερικό στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη Έλληνες, είναι στην κυβέρνηση. Και δεν μπορεί η συγκυβέρνηση, λοιπόν, η παρούσα, να έχει διαφορετικές γραμμές σε ένα μείζον εθνικό θέμα. Αυτό προκαλεί εντύπωση, κύριε Υπουργέ. Θα σας απαντήσω. Θέλω όμως να. Δηλαδή, λέει ο κύριος Καμένος δημοψήφισμα, ο κύριος Κοτζιάς λέει όχι δημοψήφισμα. Λέει ο κύριος Καμένος Βαρτάρσκα, ο Κοτζιάς λέει Μακεδονία. Είμαι όποιο προσδιορισμό. Πάντως, σε ολόκληρη τη σελίδα, κύριε Οικονόμου, δεν είδα τη λέξη δημοψήφισμα στο άρθρο του. Στη Δημοκρατία, αν το είδατε. Το είπε, κοιτάξτε. Είπε ότι πρέπει να πάμε στους πολίτες. Εγώ σε όλη τη σελίδα ήταν μία σελίδα ολόκληρη. Να πάμε στους πολίτες, τι πάμε στην Ελλάδα. Κοιτάξτε. Εγώ θα κρατήσω αυτό που έχει πει ο κύριος Καμένος, ότι υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργείο Εξωτερικών, στον Υπουργό, ότι θα έρθει μια λύση η οποία θα είναι και εθνικά συμφέρουσα και στην οποία θα υπάρχει ευρύτερη δυνατή συνένεση. Γιατί σας πω, παρατηρήστε το και να δείτε, πάρτε την εφημερίδα και διαβάστε. Η λέξη δημοψήφισμα δεν υπάρχει πουθενά. Αν δεν συμφωνήσετε μεταξύ σας, κύριε Μανατίδη, πώς θα συμφωνήσουμε με τους άλλους, αυτό ρωτάει ο κόσμος. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κρατήστε αυτό που εγώ, κατά την άποψή μου, όπως και μετά τις δύο ώρες που είχαν, αλλά κρατήστε τη δήλωση την οποία έκανε ο κ. Καμένος βγαίνοντας από το Μαξίμου. Mm-hmm. Ωστόσο, εδώ γίνεται μια ολόκληρη σπέκουλα προκειμένου πολιτικές δυνάμεις να μην τοποθετηθούν υπεύθυνα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η εξωματική αντιπολίτευση να λέει ότι αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν στο εσωτερικό μου και να υπάρχει μια. Όχι απλώς διγλωσία, αντικρουόμενες από. Θα σας πω, βεβαίως. Δεν κυβερνάει αντιπολίτευση, ούτε αποφασίζει. Έχει μερίδιο ευθύνης. Έχει μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν είναι ότι θα αποφασίσει. Πρώτα απ' όλα, εσείς δεν την ενημερώσατε. Κοιτάξτε, για να. Δεν την ενημερώσατε καν. Όταν βγαίνει. Πήγε ο κύριος Κοτζιάς να ενημερώσει τον κύριο Μητσοτάκη. Πήγε να ενημερώσει την κυρία Γεννηματά, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό το έκαναν όλοι οι πρωθυπουργοί στο παρελθόν. Εδώ ήμασταν, εγώ το θυμάμαι. Ναι, κύριε Οικονομικό. Γιατί δεν το κάνετε πρέπει αυτό. Να ξεκινήσουν. Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Και πάει και συναντιέται νύχτα στο Μακεδονία Παλάς, χωρίς να ξέρει κανείς. Μα δεν είναι, θα γίνουν συναντήσεις. Ναι, θα γίνουν, αλλά δεν μπορεί να το ξέρουμε. Δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι συναντήσεις. Με τον Τελειώσο συναντάτε, δεν συναντάτε με έναν υπάλληλο. Κύριε Οικονομικό, δεν μπορεί να γίνουν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις σοβαρές. Και να έχει και την κάμερα μέσα και να παίζει στο YouTube. Κάμερα να μην μέσα, τελειώ, να αλλά μην δεν μπορεί να μην ανακοινώνεται. Ανακοινώθηκε πριν ότι θα γίνει, δεν ανακοινώθηκε το πού, προκειμένου ναι. να είναι απερίσπαστοι έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν και να παρατηρήσετε ότι το ανακοινωθέν το οποίο βγήκε μετά τη συνάντηση αυτή είναι κοινό. Βεβαίως. Που σημαίνει. Το είδαμε. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας βάλω ερωτήματα που τις απαντήσεις έχει δώσει η κυβέρνηση. Αυτές πρέπει να τις δώσουν σε εθνικά θέματα, πρέπει να τις δίνουν όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Και νομίζω στην εθνική προσπάθεια δεν πρέπει να λείπει συντεταγμένο το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί αναφέρομαι σε δηλώσεις τελεχών του κλπ. Δηλαδή το ερώτημα, είναι εθνικά συμφέροντα αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας η επίλυση με τον τρόπο που σας είπα, σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις χωρίς αλυτορισμούς κλπ. Λένε κάποιοι όμως δεν πάθαμε και τίποτα 25 χρόνια εμείς. Που δεν λύθηκε το όνομα. Τα συμφέροντα της χώρας μας. Πάθαμε. Τι χάσαμε εμείς. Οικονομικά ενεργοί είμαστε, οι επιχειρηματίες μας εκεί χάσαμε. Είναι 140, και επιχειρούν. 140 χώρες όλο τον κόσμο την αποκαλούν συνταγματική στον όνομα. Χάσαμε το όνομα στην πραγματικότητα. Στα 140
140 χώρες την αναγνωρίζουν με συνταγματική ονομασία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αδράνειας και το έχω χαρακτηρίσει στουρθοκαμιλισμό και της φοβίας και της αδράνειας οποίες είχαν. Είναι ευκαιρία τώρα, θα σας πω για την ευκαιρία. Είστε σίγουροι ότι θα βρεθεί λύση, κύριε Αμανατίδη, μέσα στο 18. Να σας απαντάω ένα-ένα, γιατί σε τέτοια θέματα θα σας παρακαλούσα, επειδή θα βγαίνουν μισά και ίσως δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Θα σας πω αν είμαι αισιόδοξος. Στη διπλωματία, θα σας απαντήσω αυτό και μετά θα επανέλθω στο άλλο. Στη διπλωματία, κοιτάξτε να εξυπηρετήσει τα εθνικά σου συμφέροντα με τον τρόπο που έχει καταλήξει, ειδικά σε αυτό, σε μια συνολική γραμμή και πολλά πράγματα κρίνονται από τα αποτελέσματα τα οποία έχει καθώς διαπραγματεύεσαι. Δεν είναι κάτι, δηλαδή υπήρχε κάτι το οποίο είναι 25 χρόνια και τώρα θέλουμε σε 5 μέρες να δεν γίνονται έτσι. Η Εκκλησία έχει λόγο, κύριε Υπουργέ. Με πάτε σε άλλη ερώτηση. Όχι, σας πάω επειδή είστε και αρμόδιος εκεί και είστε άνθρωπος που είστε κοντά στην Εκκλησία. Θα τα σημειώσω όμως για να σας απαντήσω. Δεν μπορεί να λέτε ότι η Εκκλησία ταυτίζεται με την Εκκλησία αυγή. Αφήστε λίγο να βάλω τα ερωτήματα γιατί είναι σοβαρό. Έχουμε χρόνο γι' αυτό πιέζουμε. Λίγο θα το δώσετε τον χρόνο να σας πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση και ενδιαφέρον στην ελληνική κοινωνία και καλώς υπάρχει για μένα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να βιάζονται, γιατί αυτοί που βιάζονται δεν κοιτάζουν. Η ελληνική κοινωνία δεν βιάζεται από ό,τι βλέπω εγώ. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται, αν θέλετε, και για τη Βόρεια Ελλάδα κλπ. Γιατί ακριβώς όλοι αυτοί που βιάζονται θεωρώ ότι κινούνται οι περισσότεροι από μια πολιτική η οποία δεν θέλει τη λύση. Ας απαντήσουν ο καθένας στο εξής. Μα αφού δεν τη θέλει ο συνεργάτη σας στην κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Όχι, να μην κύριε τα βάλετε. Οικονόμου, δεν γίνεται έτσι. Διότι όχι. Όχι. Εσείς κατηγορείτε τώρα. Για τη θέση εδώ την εθνική κατηγορείτε, να μιλήσω. Κατηγορείτε οργανώσεις. Κατηγορείτε πολίτες. Όχι, δεν κατηγορούμε τίποτα. Κατηγορείτε. Κατηγορείτε. Κύριε Υπουργέ, όχι. Συλλόγους. Αν έχετε αποφασίσει να μιλήσω. Τον κύριο Καμένο. Αν έχετε αποφασίσει να μην μιλήσω. Όχι, μα θέλω να μιλήσω. Θέλετε να απαντάτε στα ερωτήματα. Πρέπει πρώτα να απαντήσει ο συνεργάτη σας στην κυβέρνηση, ναι ή όχι. Έχει απαντήσει ο συνεργάτης μας, αλλά το πώς θα βγει και τι θα γίνει στη διαπραγμάτευση, αυτό δεν είναι ανακοινώσιμο. Δεν γίνονται έτσι οι διπλωματικές κινήσεις, ούτε οι μάχες της χώρας στο διπλωματικό επίπεδο, ανακοινώνοντας τα όλα στον τύπο. Έξω και άλλα λέει μέσα, αυτό λέτε. Τα ίδια λέγονται. Τα ίδια λέγονται. Όταν όμως αρχίζεις και μιλάς και τα έχεις βγάλει όλα στη φόρα και αυτό που γίνεται ακριβώς είναι. Δεν εξυπηρετεί. Χάνεις τη διαπραγμάτευση. Χάνεις τη διαπραγμάτευση. Συγγνώμη, όταν το έχεις πει αυτό όλο, τελείωσε. Όταν βάζεις εσύ και λες κόκκινη γραμμή μου είναι εκεί, γιατί με σε πάει ο άλλος κατευθείαν στην κόκκινη γραμμή. Πάμε στην Εκκλησία. Αυτά είναι. Πάμε στην Εκκλησία. Θα με αφήσετε τα ερωτήματα. Είναι σημαντικά για να τα ακούσετε. Θα σας πω και για την Εκκλησία. Δεν θα το κάνω. Ελάτε. Κύριε Οικονόμου, είναι εθνικά συμφέροντος αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας η επίλυση με τον τρόπο που το είπαμε. Κατά εμάς ναι. Δεύτερο. Η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή έχει ενδυναμωμένο χαρακτήρα και πρέπει να παίξει κύριο ρόλο. Συγχωρείτε λίγο. Παρακαλώ. Ναι. Εστέγνωσε το στόμα σας. Βεβαίως. Με όλα αυτά τα ερωτήματα που του έχουμε κάνει. Τα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, να βάζετε έτσι, αλλά πρέπει να απανταθούν. Σύντομα όμως. Οι τίτλοι σε τέτοιο πράγμα, πολλές φορές δημιουργούν παρεξηγήσεις και σε τέτοιο θέμα δεν θα ήθελα να γίνει. Είναι η χώρα μας, έχει αποκτήσει στο, αν θέλετε, στη διεθνή σκακέρα και στην ευρωπαϊκή σκακέρα έναν αναμαρτυρημένο ρόλο. Τον έχει αποκτήσει. Αυτός είναι ο λόγος και που προσήλθαν πριν από 2,5 χρόνια στην συζήτηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την γειτονική χώρα Φύρων. Της ξαναγίνει, είχε γίνει πρόσκληση το 2012 και δεν προσήλθαν. Δεν απαντήσανε στη χώρα μας. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει η πραγματικότητα αυτή ότι υπάρχει ενδιάμεση συμφωνία με την οποία αναγνωρίσαμε την Φύρο με το όνομα αυτό που είναι στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ναι. Υπάρχει. Υπάρχει το δεδομένο ότι 140 και πλέον χώρες ήδη συναλλάσσουν και κάνουμε αυτό. Όλα αυτά μας επιβάλλουν να ψάξουμε τη λύση η οποία θα είναι αμοιβαίως εθνικά. Κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι στην υπεράσπιση των συμφερόντων μας, με διάλογο, αν θέλετε, και όταν θα υπάρχουν εξελίξεις, προφανώς θα ενημερωθούν όλοι. Δεν πιστεύετε ότι θα υπάρξει λύση τελικά είναι... εσείς. Τι πιστεύετε. Εργαζόμαστε. Όπως ξέρετε από τις διαπραγματεύσεις που γνωρίζετε αυτή τη στιγμή που έχουν γίνει και τις συζητήσεις. Θα υπάρξει λύση. Το κλίμα είναι πολύ καλύτερο. Υπάρχουν οι προοπτικές, από εκεί και μετά αυτό εξαρτάται από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Και το δεύτερο που επιδιώκουμε είναι με διάλογο να υπάρξει η ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συνένεση. Πρέπει να το επιτύχετε αυτό, εσείς θέτε γι' αυτό, κύριε Δεν Υπουργέ. Υπάρχει το μυστική. Το ότι η κοινωνία βγαίνει ξέρετε στα κάγκελα. Φταίει, φταίει Έχετε το ότι όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Φταίει το ότι δεν μπαίνουν στην ουσία των προβλημάτων και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μικροπολιτική. Να σταματήσει αυτό. Δεν είναι να αφήσουν όλα. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορώ να ακούω αυτό που λέτε ότι η Εκκλησία είναι Χρυσή Αυγή. Κύριε, όχι, όχι. Κύριε Οικονόμου, το θέμα με την Εκκλησία υπήρξε επιστολή του Πρωθυπουργού και νομίζω ότι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν μπορεί αυτοί που κάναν πραγματικά μυστική διπλωματία, οι οποίοι στέλναν αντιπροσώπους είτε τον Γκριλάκη είτε τον Ρόντο να κάνουν μυστική διπλωματία, ενώ τώρα χρησιμοποιούνται όλοι οι υπηρεσιακοί θεσμοί του Υπουργείου Εξωτερικών της κυβέρνησης σε μια συντεταγμένη διαπραγμάτευση, να μας κουνάνε το δάχτυλο. Ήταν λάθος αυτές τις διαρροές, κύριε Αμανατίδη. Για ποιες διαρροές μιλάτε? Για την Εκκλησία. Κοιτάξτε, το θέμα έχει κλείσει με την επιστολή του Πρωθυπουργού.
Μάλιστα. Μπαίνει υπό... Η θέση Εκκλησίας ενοχλεί τη διαπραγμάτευση. Κοιτάξτε, η Εκκλησία εξέφρασε τη θέση της. Αυτό από εκεί και μετά, το πώς θα χειριστεί τη διαπραγμάτευση. Αν την επηρεάζει. Η κυβέρνηση πάντα παίρνει υπόψη της. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωστόσο, από εκεί και μετά είναι αυτή που θα διαπραγματευτεί. Τα συλλαλητήρια που γνωρίζει και τα κάτι. Θα αυτή τη στιγμή χρειάζεται υπόμονη. Νομίζω ότι κάποιοι βιάζονται πολύ να προβάλλουν αυτό που είναι. Ο Καραμαλής όταν βγήκε 4 Απριλίου από το Βουκουρέστι και το ρώτησε ο δημοσιογράφος ο κ. Μιλέτης, του ρώτησε τι λέτε κύριε πρόεδρε, και λέει. Σύνθετη ονομασία, πάρτε το απόκομα από το Ιστιτούτο. Σύνθετη ονομασία, έργα όμνες για όλες τις χρήσεις. Μάλιστα. Δεν το κατάλαβα. Μάλιστα. Να μην αφήνουν όλα τα λουλούδια να θύσει, γιατί κάποια λουλούδια δεν είναι και τόσο καλά στην Νέα Δημοκρατία. Κυρία Μανατίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημερίσουμε. Εμείς, ελάτε κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσουμε μάλλον το διαγωνισμό μας για μία ακόμη φορά. Ένας διαγωνισμός που θα τρέξει μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας, μεθαύριο. 4 επιτύχια σώματα όπως βλέπετε με υπέρυθρη θέρμανση 901-901-4310. Τηλεφωνείτε ή στέλνετε SMS σίγμα μη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54777. Διαφημίσεις, ερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε τώρα που πάνε τα πράγματα με τα Σκόπια. Από τον Υπουργό που ήταν πολύ προσεκτικός, είναι αλήθεια, κύριος Αμανατίδης, γιατί είναι και ο ίδιος μέσα στη διαχείριση του θέματος αυτού και χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα. Προφανώς. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει λοιπόν και σήμερα από την πρώτη μέρα των διαπραγματεύσεων. Σε πολύ λίγο μαζί μας ο καθηγητής Κώστας Παπαζάχος για να δούμε τι βλέπουν και πώς βλέπουν όλο το φαινόμενο και την εξέλιξη του φαινομένου οι σεισμολόγοι. Πριν ο Γιώργος Τσελίκας να μας δώσει όλα τα τελευταία στοιχεία για να έχουμε το πλαίσιο. Έλα, Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, παιδιά. Πραγματικά, όση ώρα είμαι εδώ, πάνω από μισή ώρα, ανέβηκα πάνω στην πνίκα και μιλάμε αυτή η ηρεμία, ρε παιδιά. Δεν πληρώνεται με τίποτα. Ναι. Πάνω εδώ, ξέρεις, να γυρνάς περιμετρικά. Τυχερέ, άνθρωπε. Αυτή η ηρεμία, χασομερά στο χρόνο. Εδώ πραγματικά ηρεμείς, ξαναγεννιέσαι. Βλέπω να έχει όρεξη για σεισμό. Κάνεις ανασύνταξη και ξεκινάς. Α, μάλιστα. Και ξεκινάς. Ένας ωραίος. Αυτό είναι η αλήθεια. Ότι είναι καλό αυτό που κάνει ο Γιώργος. Καθαρίζει το παιδιά. Μυαλό. Αυτό. Καθαρίζει το μυαλό τελείως απ' όλα. Επομένως ανασυντάσσεσαι. Βρε, καθαρίζεις από την ποδοκνημική μέχρι την κορφή. Τι μου λες, ποιο αυτό, μυαλό, ναι, όλα ναι, μέσα ναι, σε όλο ναι, το αφήθυνο συλλογικό πορτρέτο. Σωστό. Και όλα αυτά καθαρίζεις, τα λες, Γιώργο, λοιπόν, γιατί μετά το σεισμό των 4,4 βαθμών ακριβώς, έχουμε ησυχία τις τελευταίες ώρες. Γι' αυτό μπορείς και τα λες και αυτά. Και το επιτρέπουν να λέει άλλα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε χαλαροί. Οι σεισμολόγοι, θα το πει και ο κύριος Παπαζάχος, δεν ανησυχούν. Το φαινόμενο, να πούμε πάλι, να θυμίσουμε. Το 10 και 24, το 4,4 που έδωσε στην περιοχή μεταξύ Σταμάτας και Μαραθώνα, δεν είχε ξαναδώσει το παρελθόν. Κανονικά ήταν η σεισμική ακολουθία, 15 μετασεισμοί, 2,9, δεν ξεπέρασε δηλαδή το 3. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό δεν ενισχύουν. Αν δώσει, και το θέλουν πολλοί σεισμολόγοι να δώσει για να εκτονωθεί τελείως η κατάσταση, ένα να δώσει ακόμα, πάλι ένα 4,4, το πολύ 4,5. Γιατί αυτό το αφήνουν ανοιχτό, ακόμα, αντίστοιχο, Γιώργο, έτσι. Ήταν... Ανοιχτό, ναι. Συμφωνούν όλοι, δεν σαφή. Δεν μπορεί να έχει σαφή πρόγνωση και να ξέρει, δηλαδή να προειδοποιήσει. Απλά είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Απλά εμείς τι κάνουμε τώρα, σαν πολίτες, είμαστε σε ετοιμότητα και προσπαθούμε να έχουμε γερά κτίρια. Είναι το άπαν αυτό, γερά κτίρια. Και το καλό είναι να είναι πανταχώθεν. Ξέρεις, άμα είναι τα κτίρια όπως είναι η Αθήνα, τη Σιμεντούπολη, κορεσμένη το ένα κοντά στο άλλο, γίνεται ταλάντωση. Καλό είναι. Γι' αυτό ποτέ τα πανταχώθεν ελεύθερα κτίρια δεν παθαίνουν ζημιές. Έτσι. Παθαίνουν ζημιές αυτά που είναι κολλητά. Θα μας τα πούνε και επιστήμονες. Ηρεμία προς το παρόν, δεν έχουμε τίποτα. Στον κύριο Παπαζάχ, να τον καλημερίσουμε, να τον δούμε, να μας δώσει και ο ίδιος τη δική του ανάλυση, τη δική του εκτιμήσει. Καλή σα ημέρα, κύριε Παπαζάχ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Μια χαρά πάντα πράγματα, ήρεμα τα πράγματα, μικρή δραστηριότητα, λίγοι μετασεισμοί, μέχρι μέγεθος 3, όπως θα είπαν και συνάδελφοι. Φυσιολογική εξέλιξη δηλαδή, αυτό βλέπετε. Μια ακολουθία η οποία σβήνει φυσιολογικά όπως και αναμένεται. Τώρα, σεισμοί μικροί θα γίνουν. Να, και σήμερα έγινε στο πρωί ένας μικρούλης. Οπότε και κάποιος τις επόμενες μέρες μπορεί να γίνει και να κουνήσει. Έχετε και εσείς την εκτίμηση, κύριε Παπαζάχο, ότι είναι καλό να έχουμε ή θα έχουμε ή προβλέπετε να έχουμε έναν ακόμη σεισμό πάνω κάτω ίδιου μεγέθους από την περιοχή αυτή? Oh, δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Απλώς αν γίνεται κάτι, ένα σεισμό στα 3,5-4, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Η ακολουθία μπορεί και να σβήσει και να την ξεχάσουμε τελείως μέσα στις επόμενες μέρες. Απλά λέμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτή η περιοχή όμως λέτε, άκουγα και τους ανθρώπους να λένε ότι είναι ήρεμη περιοχή από τις έρευνες που έχουμε κάνει, δεν έχει δώσει μεγάλα μεγέθη. Θυμάμαι όμως παλιά
λέγατε για τον Νότιο Εβοϊκό ότι είναι σεισμογενής περιοχή. Είναι ναι, έτσι ή δεν είναι τελικά? Γιατί ο Νότιος Εβοϊκός είναι εκεί. Ναι, σωστά, εντάξει. Ο Νότιος Εβοϊκός δηλαδή ξεκινάει αρκετά νωρίτερα, που ίσως υπενωρούσαν περισσότερο σεισμολόγοι εννοούν νότια από τη Χαλκίδα. Υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα εκεί στην Ερέτρια. Υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα απέναντι στον Οροπό, το οποίο το 38 έχει δώσει ένα σεισμό εξάρι, ο οποίος προκάλεσε σημαντικές βλάβες. Δηλαδή, είναι, και αυτό Νότιος Εβοϊκός είναι. Έτσι. Απλά δεν είναι στην περιοχή, στο Μαρμάρι και τα λοιπά, απέναντι από τη. Δεν είναι και μεγάλη απόσταση. Μεγάλη απόσταση δεν είναι. 10-12 μίλια ναυτικά είναι απέναντι. Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, μερικά χιλιόμετρα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Σημαντικότητα, οι σεισμοί αυτοί, τα εξάρια στον ελληνικό χώρο, έχουν βλάβες πολύ πολύ κοντά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στα πρώτα 10-15 χιλιόμετρα, κάποιος που είναι μακριά, που είναι στα 40 χιλιόμετρα, μπορεί να ενοχληθεί, μπορεί να κουνηθεί, μπορεί να δυσαρεστηθεί, αλλά δεν θα σκοτωθεί και έχει μεγάλη διαφορά. Παρατηρώντας όμως, κύριε Παπαζάχο, το φαινόμενο τώρα μετά από αυτό το σεισμό που είχαμε προχθές το βράδυ, παρατηρείτε κάποια διασπορά στα επίκεντρα? Το συνεχίζω από αυτό που λέει και ο Δημήτρης. Μπορεί ενδεχομένως να ενεργοποιηθεί κάποιο γειτονικό ρήγμα που μπορεί να είναι πιο σεισμογενές, για παράδειγμα? Όχι, άμα δείτε και την κατανομή της σεισμικότητας, είναι όλοι εστιασμένοι. Δεν υπάρχουν καν επίκεντρες τελευταίες 48 ώρες, είναι ελάχιστα, 24 ώρες, είναι ελάχιστα. Είναι πολύ συγκεντρωμένοι, δεν υπάρχει καμία διασπορά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Άρα από εδώ ησυχάζουμε λοιπόν. Τώρα, γενικότερα, επειδή είχαμε και κάτι άλλους σεισμούς σε κάποιες άλλες περιοχές, υπάρχει μια διέγερση αυτή την περίοδο? Πρέπει να περιμένουμε κάτι? Γιατί λέτε συνήθως εσείς οι σεισμολόγοι ότι έναν εξάρι το χρόνο πρέπει να τον έχουμε για να είμαστε ήσυχοι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη διέγερση. Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτή η ιστορία με τις διέγερσεις. Ναι. Συνήθως συμβαίνει ανατακτά διαστήματα, όποτε κάποιος σεισμός γίνει κοντά σε ένα αστικό κέντρο. Έχει ξεκίνησε, έγινε στο Κυλικής, έγιναν κάποιοι μικροί στον Τύρναβο, έγινε αυτό τώρα στην Αθήνα και ξαφνικά δημιουργείται η ψευδέστηση ότι κάτι έχει αλλάξει στην οικότητα της χώρας μας. Ξαναλέω, το προηγούμενο καλοκαίρι είχαμε δύο σεισμούς πάνω από 6 που χτύπησαν Κο και Λέσβο. Βεβαίως. Δεν το ξεχνάμε. Δηλαδή αυτή είναι η σεισμικότητα του ελληνικού χώρου. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Αν θέλετε κάτι να συγκρατήσω αυτές τις μέρες. Είναι το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από την αυτόματη αναπαραγωγή αυτόματων επικέντρων. Το παρατήρησα και στο Κυλικής και χθες, προχθές στη Σαντορίνη. Επειδή τα αυτόματα συστήματα κάνουν καμιά φορά και λάθη, στην προσπάθειά τους κάποια μέσα να αναμεταδώσουν την είδηση πρώτα, μεταδίδουν λάθος πληροφορίες, μη διασταυρωσμένες, και ας έχουν ίσως οι ίδιες προειδοποίησεις ότι τα αυτόματα επίκεντρα δεν βγαίνουν αυτό... ηλεκτρονικά, λέτε. Ναι, και ξαφνικά ακούμε για σεισμικότητα σε περιοχές που δεν υπάρχουν, και αυτό ξέρετε εντείνει την... από το φαινόμενο. Άρα, λίγη προσοχή, μία είδηση πριν βγει, το ξέρετε πολύ καλά από την εμπειρία. Υπευθυνότητα μεγαλύτερη. Πρέπει να διασταυρωθεί λίγο μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Λίγο. Αυτό πιο πολύ με θορυβεί αυτές τις μέρες. Ναι, αλήθεια, παρά η ίδια σεισμικότητα. Κύριε Παπαζάχο, η ακολουθία με αυτή τα μάθαμε κι εμείς πια τα σμήνει σεισμών, εν πάση περιπτώσει. Πόσο μπορεί να διαρκέσει, δηλαδή μπορεί να μιλάμε και για περισσότερο από μερικά 24 ώρα? Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι κάποιες σεισμοσειρές μπορούν να κρατήσουν εβδομάδες και υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις που έχουν κρατήσει και 1 και 1,5 χρόνο. Αυτά είναι πολύ ακραίες περιπτώσεις, πολύ λίγες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στα Ψαχνά, θυμάμαι στο Λουτρό της Αλεξανδρούπολης αρκετούς μήνες ταλαιπωρούνταν οι άνθρωποι εκεί. Όμως εδώ δεν φαίνεται να είναι κάτι. Οι πιο πολλές σβήνουν μέσα σε λίγες μέρες, άντε βαριά μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Σας λέω όμως να έχετε υπόψη σας, και στην Χαλκιδική παλαιότερα, κάτω το βόρειο, κάτω το πρώτο πόδι, υπάρχουν κάποιες φορές περιπτώσεις που οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από τέτοιες μικροακολουθίες που κατάνε μεγάλο. Το θέμα είναι αν αυτά έχουν επιπτώσεις, αυτοί οι μικροσεισμοί, και στα κτίρια, γιατί είναι συνεχόμενοι. Ας πούμε ένας 4 κάτι μπορεί να μην δημιουργήσει κανένα θέμα. Όταν έχουμε όμως συνεχόμενες δονήσεις, υπάρχει πρόβλημα με κτίρια, κυρίως με αυτά που είναι με παλιούς κανονισμούς? Αν υπάρχουν κάποιες λίγες περιπτώσεις που ακριβώς πάνω από το επίκεντρο, όταν έχεις κάποιο παλιό χωριό με παλιές κατασκευές και έχεις σεισμούς τάξης του 4-4,5, μπορεί αυτό να δημιουργήσει μικρορογμώσεις στην τοχοποιία, όχι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά μικρά προβλήματα. Στην Αθήνα δεν είχαν καμία ανησυχία για τα κτίρια της Αθήνας. Είναι πολύ πιο πιθανό η δόνηση από ένα φορτηγό που περνάει μπροστά από το σπίτι σας να είναι μεγαλύτερη από τη δόνηση που δεχτεί από ένα σεισμό της τάξης του 3 που θα γίνει στην περιοχή της Μάκρης. Πάντως, κύριε Παπαζάχο, καταλαβαίνω από όσα λέτε ότι ο σεισμός ο προχθεσινό, ο βραδινός, εν πάση περιπτώσει, είστε πιο κοντά στο ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Ναι. Κύριος, τώρα ένα σεισμός σε μια ακολουθία που είναι τέτοια της 4-4,5 δεν είναι καμιά φοβερή ακολουθία για να μιλάμε για κύριο σεισμό. Ναι. Αλλά ναι, αν το δεχτούμε έτσι, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες ακολουθίες. Σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση στον ελληνικό χώρο, δεν θα του πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερη σημασία. Αν θέλετε να μας θυμίσει ότι ο σεισμικός κίνδυνος είναι εδώ, είναι υπαρκτός και δεν πρέπει να διαφορούμε γι' αυτό. Ναι.
Σας ευχαριστούμε είναι πολύ. Πιο ήσυχο από ποτέ, πιο ήσυχο δεν γίνεται. Και άμα ακούς τον Παπαζάχο ήσυχο, μπορεί νομίζω να ηρεμήσει σε κάθε έτσι, περίπτωση. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα Παπαζάχη, να βρούμε. Τώρα είναι εγγύηση, πατριώτη. Προφανώ. Άκου τώρα κάτι. Άκου τώρα κάτι. Για σπορδίσιμο Σαράφης στα Τρίκαλα. Σαράφης στην Αθήνα. Γήπεδο, το πήραμε. Σαράφης περίμενε, περίμενε. Θα σου πει τώρα ο ξενοφόντης Κιτζής. Κάτσε το ξανακούσουμε. Κύπρου 72. Αυτό, παιδιά, είναι διαφήμιση. Εσείς δεν το θυμόσετε, είστε μικρότεροι. Από γήπεδο. Όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, λοιπόν, άκουγε στο μεγάφωνο τη διαφήμιση τάδε. Σου έλεγε Σαράφης στα Τρίκαλα, Σαράφης στο Παρίσι κτλ. Πάω, Πανιώνιος, 1-1. Αυτό, έτσι γινόταν, στα γήπεδα. Έτσι γινόταν, σου λέγανε τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Γιατί δεν είχαν όλοι τρατζιστοράκι. Πολλοί άρρωστοι είχαν τρατζιστοράκι. Και ενημέρωση και διαφήμιση απ' όλα. Έπαιρες διαφήμισή σου, ενημερωνώσουν και για το αποτέλεσμα. Πάμε όμως σε μια δυσάρεστη είδηση που είχαμε και θα μας τη μεταφέρει τώρα ο Ξενοφών. Έλα, Ξενοφώντα. Ο άνθρωπος που έγινε σλόγκαν πέθανε δυστυχώς τα 91 του χρόνια. Ο τρικαλινός επιχειρηματίας Γρηγόρης Σαράφης που καθιέρωσε το διαφημιστικό σλόγκαν σε όλη την Ελλάδα και έλεγε Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη στην Αθήνα, Σαράφη στο Παρίσι και κυριάρχησε στο εμπόριο σε Ελλάδα και Ευρώπη για δεκαετίες, είχε γεννηθεί το 1927 στα Τρίκαλα. Στα 16 του χρόνια έφυγε. Είναι εδώ σε ηλικία 91 ετών. Έφυγε στα 16 του από τα Τρίκαλα όπου πήγε και σπούδασε στην ανώτατη εμπορική και μετά παντρεύτηκε και γύρισε στον τόπο του όπου ανέλαβε το εμπορικό κατάστημα του πατέρα του. Σύντομα άνοιξε τα φτερά του και ξεκίνησε μια χωρίς άνευ προηγουμένου επιχειρηματική ανάπτυξη βάζοντας το σλόγκαν Σαράφης στα χείλη όλης της Ελλάδας. Ήταν πρωτοπόρο στη διαχείριση των καταστημάτων, επιδίωκε να φέρνει ό,τι πιο μοντέρνο για τον άντρα στη μόδα και να σας πω ότι σύμφωνα με φίλους του είχε πάρα πολλά χόμπι. Είχε ψάρεμα, κάμπινγκ, τζαζ, γρήγορα αυτοκίνητα, αγαπούσε την ιδιαίτερη πατρίδα του, είχε διατελέσει και δημοτικό σύμβουλος στα Τρίκαλα. Να σας πω περίμενε τώρα, Ξενοφώντα, για εμάς τους νεότερους, για εμάς τους νεότερους που ίσως να μην το θυμόμαστε καλά, ελάτε να θυμηθούμε τη χαρακτηριστική αυτή διαφήμιση. Για σπορδίσιμο Σαράφης στα Τρίκαλα. Σαράφης στην Αθήνα. Σαράφης στο Παρίσι. Και τώρα Σαράφης στη Λάρισα, Κύπρου 72. Φοβερό, φοβερό, πραγματικά. Είναι συγκινητικό να το ακούει κανείς. Και όποιος, όσοι ψωνίζαμε από τα μαγαζιά, τότε ξέραμε πόσο σημαντικό όνομα ήταν ο Σαράφης. Mm-hmm. Υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και το είχε χτίσει αυτό. Και έγραψε ιστορία, έζησε ο ίδιος τη ζωή του. Έφτασε μέχρι τα 91, έκανε αυτά που ήθελε, νομίζω έφυγε με αυτό που λέμε γεμάτος. Γεμάτος στην κυριολεξία, όπως μας είπε και ο Ξενοφών, από όλη του τη ζωή. Mm-hmm. Πάμε να θυμίσουμε. Αυτός ο διαγωνισμός πραγματικά δεν υπάρχει. Και δεν το εισπράττουμε και από τα μηνύματα. Μας, έτσι. Σήμερα, λοιπόν, αύριο και μεθαύριο θα τρέξει αυτός ο διαγωνισμός. 4 στον αριθμό, όπως βλέπετε, επιτύχια θερμαντικά σώματα, μαρμάρου παρακαλώ πολύ, με θερμοστάτη. Εδώ οι τρόποι επικοινωνίας, 901-901-43-10 ή σίγμα μη κενό, το ονοματεπώνυμο στο 54777. Δεδομένων των ζητημάτων που έχουμε για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, βλέπετε ότι και σε αυτό έχουμε είναι τη λύση. Είναι απόλυτη λύση. Εντάξει, βλέπεις τώρα ότι φτιάχνουμε το περιεχόμενο, το εσωτερικό, Μαρία. Έτσι. Γεμίζουμε το χώρο. Κάποια στιγμή θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να προσεχθούμε ακόμα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάντως με το real estate η εκπομπή έχει σχέση. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι άλλοι με ερχόμαστε. Λοιπόν, ξέρετε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε ασχοληθεί από την πρώτη στιγμή με την επιδημία και την έξαρση που έχουμε στην Ηλαρά και στα σαβάτα κρούσματα, γιατί είναι αυξημένα και θα το δούμε αυτό τώρα. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν βλέπω να μειώνεται η ένταση αυτής της ιστορίας. Ίσα-ίσα αυξάνεται. Πάμε τώρα και σε χώρους υγείας όπως είναι τα νοσοκομεία, όπου έχουμε κρούσματα και στο προσωπικό, σε γιατρούς και σε νοσηλευτές. Η Μαρία είναι εδώ με τον κύριο Σιώρα. Μαρία Βουσούλα, καλημέρα και στους δύο. Στον Ευαγγελισμό. Καλημέρα. Από το Σεπτέμβριο, μου έλεγε νωρίτερα ο κύριος Χιώρας, μέχρι σήμερα δεκάδες γιατροί, νοσηλευτές αλλά και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία έχουν εκδηλώσει αυτή την ξεχασμένη, θα μπορούσαμε να πούμε, νόσο, την νόσο της Ηλαράς. Εδώ στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού καταγράφηκαν 5 τέτοια περιστατικά. Είναι 5 τα άτομα. Το ένα περιστατικό εξ αυτών είναι πιο σοβαρά, έχει παρουσιάσει δηλαδή επιπλοκές. Πριν από κάποιους μήνες θυμόμαστε ότι κάναμε την ίδια κουβέντα για το θριάσιο νοσοκομείο. Ρωτούσαν νωρίτερα
καλύτερα τον κύριο Σιώρα, ποιες είναι οι αιστείες της Σιλαράς, γιατί ακούμε ότι είναι τα δημόσια νοσοκομεία και οι κοινότητες των Ρωμά, μου το απέκλεισε. Θα μας τα πει και ο ίδιος σε λίγο. Για τις κοινότητες των Ρωμά το είπαμε, γιατί έχουν καταγραφεί εκατοντάδες περιστατικά. Είχαμε και θανάτους. Το Κελπνό συνεχίζει να προωθεί ως μέτρο πρόληψης τον εμβολιασμό. Mm-hmm. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να μας πείτε πώς είναι στην υγεία τους οι πέντε νοσηλευόμενοι αυτή τη στιγμή και να πάμε στα επιμέρους στη συνέχεια. Καλημέρα καταρχήν. Είναι καλημέρα. Σοβαρό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και στο άμεσο ερώτημα η υγεία των τεσσάρων είναι εντάξει, δεν νοσηλεύονται. Υπάρχει η συνάδελφος που έχει μια επιπλοκή, έχει κάνει πνευμονία και νοσηλεύεται. Είναι σοβαρά, είναι μια από τις επιπλοκές. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, δεν είναι σωστό. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω το εξής. Δεν εμβολιάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί, τι συνέβη, πώς κόλλησαν? Το πιθανότερο είναι ότι δεν κάναν την αναμνηστική δόση, γιατί είναι οι ηλικίες που έχουν γεννηθεί μετά το 1975. Και η οδηγία είναι σαφής. Ναι, ναι. Όσοι μετά το 1975 δεν κάναν τη δεύτερη δόση ή δεν θυμούνται αν την έκαναν τη δεύτερη δόση, mm-hmm. πρέπει να την κάνουν. Δεν υπάρχουν αν κάποιος έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Κάποιες επιπλοκές από το εμβόλιο? Όχι, από ό,τι γνωρίζουμε τίποτα. Δεν υπάρχουν επιπλοκές από το εμβόλιο. Mm-hmm. Και αυτό είναι και μια σοβαρή απάντηση, ένα χαστούκι κατά κάποιο τρόπο mm-hmm. σε αυτούς που κινούνται δήθεν ως αντιεμβολιαστές, σωστά, ενάντια σωστά. στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, με το πρόσχημα ότι εντάξει πλουτίζουν εταιρείες. Οι εταιρείες μπορεί να mm-hmm. πλουτίζουν, είναι υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίσει όμως δωρεάν mm-hmm. για όλο τον πληθυσμό. Υπάρχει όχι το εμβόλιο μόνο για τους Ρωμά. Κύριε Σιώρα, υπάρχει. Το εμβόλιο υπάρχει εδώ στο νοσοκομείο για τους εργαζόμενους των νοσοκομείων υπάρχει. Mm-hmm. Στο γενικό πληθυσμό είχαν ακουστεί κρούσματα ελλείψεων mm-hmm. και οι γονείς πανικόβλητοι προσπαθούσαν να το βρουν το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Ελπίζω να μην υπάρχει τώρα έλλειψη. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Μήπως είναι τεχνική έλλειψη. Το κύριο... Ορίστε. Μήπως είναι τεχνική έλλειψη, λέω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω ούτε τώρα ούτε τότε. Ναι. Δηλαδή, πολλά ακούγονται, αλλά δεν μπορείς να πεις, υποθέσεις κάνεις. Οι επαγγελματίες υγείας όμως είναι υποχρεωμένοι, κύριε Σιώρα, να εμβολιαστούν. Είναι έτσι, τους ελέγχει κάποιος για το αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Όσες πρέπει, ηλικιακά. Εμάς η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου μας κάνει το καλύτερο δυνατό να ενημερώσει και εμάς τους υγειονομικούς και γενικότερα για την ανάγκη του εμβολιασμού αυτών που πρέπει να εμβολιαστούν. Άρα. Δηλαδή οι γεννηθέντες μετά το 75. Mm-hmm. Κάνει πραγματικά σοβαρές προσπάθειες η Επιτροπή Λοιμόξεων και οι νοσηλεύτρες που είναι υπεύθυνες. Mm-hmm. Τώρα το θέμα είναι στη γενικότερη κοινωνία. Κατά τη γνώμη μας ως γιατροί, ως υγειονομικοί, νομίζουμε ότι δεν έχει δοθεί η πρέπουσα ενημέρωση στο βαθμό δηλαδή που είναι απαραίτητη. Δηλαδή, πέρασε εξ απαλών ονείχων η αναγκαιότητα ότι υποχρεωτικά πρέπει αυτές οι ηλικίες να εμβολιαστούν κτλ. Αυτό είναι ευθύνη κεντρική και όχι μόνο των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Το Υπουργείο Υγείας, το ΚΕΛΠΝΟ, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε επιδημία. Λέτε, τι μπορεί να συμβεί? Αυτά μέχρι τώρα μπορεί να έχουμε 1.100-1.200 κρούσματα βεβαιωμένα. Δεν θεωρείται ακόμα επιδημία σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Mm-hmm. Είναι όμως αυξημένα, ας το πω έτσι, αυξημένα σποραδικά κρούσματα. Μάλιστα. Εάν το 90% του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, η πιθανότητα επιδημίας εξαφανίζεται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και τώρα που μιλάμε, πρέπει να συνεχιστεί έντονα η καμπάνια και καλά κάνετε εσείς και το αναδεικνύετε το θέμα, να μην τρομοκρατείτε ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς θέλουμε να ενημερωθεί ο κόσμος και δεύτερον, να προμηθευτούν οι πάντες που πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, δωρεάν το εμβόλιο. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Εάν δε, κύριε Γιατί Σιώρα, και διάφορα... για να καταλάβει ο κόσμος το εξής. Εάν ένας μεγαλύτερης ηλικίας νοσήσει, κινδυνεύει, η υγεία του είναι επικίνδυνη, η λαρά στις μεγάλες ηλικίες. Εάν μεγαλύτερης ηλικίας ένας που είναι πάνω από 45 χρονών, ναι, 50 και νοσήσει, θεωρητικά είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος, ούτε 1% ούτε 0,1%, γιατί ναι, το εμβόλιο ξεκίνησε το 1958-59, mm-hmm. αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. Κατά 99,9% έχουμε νοσήσει. Ναι.
Αν όμως είμαστε στο 0,5% και νοσήσουμε, θα την περάσουμε πιο βαριά. Έχουμε δει και ένα σπάνιο περιστατικό ηλικίας 70-85 ετών που έχει νοσήσει. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι τόσο σπάνιο. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι σε ηλικίες κάτω των 45 ετών, mm-hmm. στα παιδιά μας, στους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί έρχονται με τόσο κόσμο σε επαφή, mm-hmm. άρα η πιθανότητα να νοσήσουν ή να μολυνθούν και να νοσήσουν mm-hmm. είναι αυξημένη. Να διατίθεται δωρεάν τα εμβόλια. Εδώ υπάρχουν εμβόλια για το προσωπικό όμως, όχι για το γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Και θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Ο γενικός πληθυσμός πού τα βρίσκει? Πάει στο φαρμακείο, από πού τα βρίσκει? Θεωρητικά στα φαρμακεία. Φαρμακεία. Στα φαρμακεία. Αλλά είπαμε πρέπει να διατίθεται δωρεάν για όλους. Mm-hmm. Και να μην ψάχνει από εδώ στο ένα φαρμακείο δεν έχω ή στο άλλο φαρμακείο mm-hmm. έχω και πότε θα μου το φέρεις και κάτι τέτοια. Mm-hmm. Έτσι μόνο mm-hmm. γίνεται ουσιαστική mm-hmm. πρόληψη. Κύριε Σιώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, κύριε Σιώρα, γιατί το θέμα δεν τελειώνει. Ίσα-ίσα, εμείς έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Σε ό,τι αφορά τους τίτλους αντισ... τους τίτλους αντισωμάτων. Δεν είναι η top εξέταση που χρειάζεται να γίνεται, όμως δεν γίνεται σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Mm-hmm. Και πρέπει όποιος χρειαστεί να το κάνει, πάει και το πληρώνει στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τη Μαρία Βούσουλα για το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε έτσι και αλλιώς, γιατί φαίνεται πως έχουμε συνέχεια. Αντί να πέφτει, ανεβαίνει. Ανεβαίνει το αντίθετο και μάλιστα σε επαγγελματίες στον χώρο της υγείας. Που δεν θα έπρεπε εκεί τουλάχιστον. Λοιπόν, Σκόπια. Ζήσεις Μούσιος, κεντρική πλατεία Σκοπίων βλέπω ζήσει. Με την αποστολή του Sky. Με μεγαλοπρέπεια, με μεγαλέξανδρους, με πράγματα πίσω σου. Και έχεις αναλάβει μεταξύ άλλων και την αποστολή να μας θυμίσει, γιατί κάποιοι μπορεί να είχαμε ξεχάσει πώς είναι τα Σκόπια αυτή τη στιγμή. Και όπως έλεγες Ζήση και στο ρεπορτάζ σου χθες, οι άνθρωποι εκεί ελπίζουν σε μια λύση, μπας και αλλάξει όλη αυτή η ιστορία. Καλά, την ώρα θα σας περιγράφω εγώ την κατάσταση και την ίδια ώρα εδώ η Χριστίνα θα σας δείχνει τις εικόνες της πόλης. Ένα σκηνικό που έχει στηθεί σαν χολιγουδιανό παράρτημα, μεγάλο στούντιο, έτσι ώστε να μπορείς να γυρίσεις εδώ από τον Καλιγούλα, τον Gladiator μέχρι τους πειρατές Καραϊβικής. Θα δείτε και τα ιστιοπορικά παλιά γαλέρες που έχουν στηθεί μέσα στο Βαρδάρι. Όλα μαζί, όλα μαζί. Λοιπόν, ο κόσμος εδώ περιμένει. Η κυβέρνηση κρατά την ανάσα της των Σκοπίων, η κυβέρνηση ΖΑΕΦ. Ευχόμενοι να πάνε όλα καλά στις συνομιλίες που ξεκινάν σήμερα στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στον ειδικό διαπραγματευτή κύριο Νίμιτς και τους διπλωμάτες από τις δύο χώρες. Να συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα και επίσης φτάνει σε λίγη ώρα εδώ στα Σκόπια και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Σόλτεμπεργκ, ο οποίος έστειλε και αυτό στο δικό του μήνυμα, καθώς έκανε δεκτή την πρόσκληση, δεν έρχεται από μόνος του, τον κάλεσαν να έρθει. Θα δει όλη την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία των Σκοπίων, έναν-έναν, χωριστά σήμερα. Κλειστές θα είναι οι πόρτες για τους δημοσιογράφους. Αύριο θα μιλήσει στη Βουλή και το μήνυμα που θα στείλει είναι το ίδιο που έχει στείλει και στο παρελθόν προς την γειτονική μας χώρα, ότι συνεχίστε τις αλλαγές, συνεχίστε να δουλεύετε προς την λύση των προβλημάτων που έχετε με την Ελλάδα και η Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία θα σας δεχθεί. Mm-hmm. Ο κόσμος κοιτά τις εξελίξεις και κρατά στάση αναμονής. Αυτό άλλωστε ήταν. Πάντως θέλει μια λύση ο κόσμος, θέλει μια προοπτική. Εγώ αυτό κατάλαβα και από τις συνεντεύξεις που μας έστειλες από τους πολίτες. Λογικό είναι, Δημήτρη, είναι λογικό. Τόσα χρόνια, τα έχουμε πει και βλέπεις mm-hmm. ότι ο κόσμος 25-26 χρόνια τώρα είχε μια ελπίδα, ξεκίνησε μια καινούργια χώρα, δόθηκε mm-hmm. ένα όνομα, φτιάχτηκε ένα σύνταγμα. Βλέπουν ότι αυτό δεν προχωράει άλλο. Δεν mm-hmm. μπορούν να έχουν αντιπάλους και εχθρούς παντού. Ξέρουν που οδηγεί από μόνος, το έχουν ζήσει και στο παρελθόν. Ήδη χθες έκαναν ένα άνοιγμα φιλίας και την πλευρά της Βουλγαρίας. Μην ξεχνάμε ότι για τα Σκόπια η Βουλγαρία δεν υπήρχε. Κάνανε ένα σύμφωνο φιλίας έτσι ώστε να έχουν ξανά ένα διάβλο επικοινωνίας οι δύο χώρες για να μπορέσουν να κάτσουν σε ένα τραπέζι να λύσουν και τα προβλήματα που έχουν και από εκείνη την πλευρά. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει λοιπόν και σήμερα και όλες τις επόμενες ημέρες. Ζήση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε τώρα εμείς να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Αλεξιάδη. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Βαρβιτσιώτης από Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαρβιτσιώτη. Λοιπόν, από αυτό θα ξεκινήσουμε. Γιατί χθες παραχώρησε συνέντευξη ο Μάθιου Νίμιτς, κύριε Αλεξιάδη, και είπε μεταξύ άλλων πως μέρος της λύσης, και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε, είναι ο όρος Μακεδονία. Εσείς συμφωνείτε? Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει δύσκολες και λεπτές διαπραγματεύσεις. Θέλω λοιπόν να κάνω μια αρχική παρατήρηση ότι πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί, να εμπιστευόμαστε την ελληνική κυβέρνηση, διότι αυτό που θέλουμε είναι μια λύση
όχι σε όφελος κάποιου κόμματος, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, αλλά σε όφελος της χώρας. Κληρονομήσαμε ένα βαρύ πρόβλημα και θέλουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που η χώρα διαπραγματεύεται και που όπως έχετε καταλάβει είμαστε περίπου στο τέλος των διαπραγματεύσεων, να αρχίσουμε εδώ και να λέμε αν η τάδε λύση είναι καλή ή η άλλη λύση είναι καλή, διότι αυτό υπονομεύεται για τη διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται εμπιστοσύνη σε αυτούς που κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά. Και από εκεί και πέρα όλα θα κριθούν, διότι όποια συμφωνία θα έρθει στη Βουλή θα ψηφιστεί μέσα στη Βουλή. Ανησυχεί. Καλά, κάνει και ανησυχεί ο κόσμος. Ανησυχούν παράγοντες, πολιτικοί κτλ. Καλά κάνει και ανησυχεί ο κόσμος, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι σε πολλές δεκαετίες έπρεπε να έχει λυθεί. Υπάρχουν ευθύνες στο πώς φτάσαμε εδώ. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν πριν από 3 χρόνια αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτό που βρήκαμε είναι το όνομα της γειτονικής χώρας να είναι πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό είναι το όνομα το οποίο. Άρα εμπεριέχεται, λέτε, όρος. Αυτό είναι η κατάσταση που παραλάβαμε. Συν το ότι πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει την πλανή χώρα καθαρά ως Μακεδονία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αφήνουμε εμείς στην άκρη. Δεν είναι ώρα τώρα για απόδοση ευθυνών. Αυτό θα το κάνουμε όταν τελειώσει αυτή η περίοδος. Αλλά εμείς θέλουμε να δώσουμε την καλύτερη δόση, το ξαναλέω, σε όφελος της χώρας και όχι σε όφελος κάποιου κόμματος. Τι σημαίνει καλύτερη, δηλαδή, όπως το λέτε? Δεν πρέπει όμως ο κυβερνητικός συνασπισμός να έχει μια ενιαία έκφραση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα? Δηλαδή, τι μήνυμα παίρνει η κοινωνία όταν ένας λέει δημοψήφισμα και ο άλλος λέει όχι δημοψήφισμα? Στην ίδια κυβέρνηση. Δύο κορυφαία στελέχη, ο κ. Καμένος θα πάει αύριο στο ΝΑΤΟ. Τι θα πει? Δεν θα πάει στο ΝΑΤΟ? Θα σας πω. Και θα το ρωτήσουν εκεί, να μπει αυτή η χώρα στο ΝΑΤΟ? Τι θα πει, όχι, θέλω δημοψήφισμα? Θα σας απαντήσω. Νομίζω ότι είναι σαφής η δήλωση του κυρίου Καμένου, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου μετά τη σχετική σύσκεψη, για εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών που αυτή τη στιγμή έχει το μεγάλο βάρος των διαπραγματεύσεων. Είναι σαφές αυτό. Δεν είναι τόσο σαφές. Αλλά είναι σαφές αυτό. Είναι πολύ σαφές. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε. Πιστευόμαστε, κυβέρνηση. Για Βαρντάρισκα μίλησε και χθες. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι στο παρελθόν είχαμε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, στην οποία προσήλθε ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Εξωτερικών με τελείως διαφορετικές θέσεις. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Για το 92 μιλάτε? Βεβαίως, να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο πατέρας, με τον κύριο Σαμαρά, προήρθαν στη σύσκεψη με τελείως. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε μία σαφή θέση. Η θέση αυτή θα έρθει στη Βουλή. Εμείς καταλαβαίνουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, γιατί η θέση έχει αρχίσει λίγο να λιώνεται. Στην αρχή ξεκινήσαμε με σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προορισμό για όλες τις χρήσεις. Τώρα έχει βγει ο γεωγραφικός προορισμός. Μιλάμε για σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις. Το είπα στην αρχή ότι την ώρα που η χώρα είναι μπροστά σε εθνικές, δύσκολες και λεπτές διαπραγματεύσεις, το να βγαίνει οποιοσδήποτε, είτε τη συμπολίτευση είτε τη αντιπολίτευση, και να λέει όχι αυτή τη λύση, θέλουμε την άλλη λύση ή προτείνουμε αυτό να μην γίνει εκείνο, είναι λάθος διαπραγματευτικό. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή η χώρα κάνει διαπραγμάτευση, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η ΑΝΕΛ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή λοιπόν, για μυστική διπλωματία. Δεν μπορεί να μην ενημερώνονται τα κόμματα, κύριε Υπουργέ. Καλά τώρα. Και φτάσω, να βγαίνετε στα ξενοδοχεία, να κρύβεστε υπουργοί και να συνομιλείτε. Δεν κρυβόμαστε καθόλου. Δεν θα φτάσω αυτό. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά τη λύση, εμεί θέλουμε μία λύση η οποία θα δώσει οριστικό τέλο σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και θα αποκαταστήσει τη γεωπολιτική θέση που πρέπει να έχει η χώρα. Αυτή τη στιγμή η χώρα κάνει μεγάλα ανοίγματα γεωπολιτικά. Δεν είναι τυχαίο, αν και δεν παίζει πάρα πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δυστυχώς, το χτεσινό ταξίδι του Πρωθυπουργού με την πολύ σημαντική συνάντηση και με την Ιορδανία και με την Κύπρο για τα ζητήματα της περιοχής. Ακούσα τον κύριο Δημητρόφ τι είπε. Είπε να πατήσουμε πάνω στη χρήση της μη αποκλειστικότητας. Ούτε η Ελλάδα αποκλειστικά τον όρο Μακεδονία, ούτε εμείς. Αυτό είναι μα μια είναι βάση. Είναι σαφές ότι όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, ο κάθε ένας θα βάλει τις δικές του γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τα δικά του τεχνάσματα. Μάλιστα. Δεν είναι σωστό εμείς από τη δική μας τη μεριά να βάζουμε όρια μάλιστα, να δεσμεύουμε την κυβέρνηση. Πάμε, θα δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Κύριε Βαρβιτσιώτη, από την άλλη, η κυβέρνηση κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχετε καταλήξει κι εσείς ποια είναι η επίσημη θέση σας και ότι υπάρχει μια διγλωσία. Είναι λοιπόν, έτσι. Και από αυτά που έτσι άφησε να υπονοηθούν ο κύριος Αλεξιάδης, αλλά το έχει κάνει ο κύριος Κοτζιάς ευθέως, φαίνεται σαν ένα πρόβλημα το οποίο, για τη μη λύση του οποίου ευθύνεται το παλιό πολιτικό σύστημα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι για τη μη λύση του προβλήματος ευθύνεται η σκοπιανή αδιαλαξία εδώ και 25 χρόνια. Και αν σήμερα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η κυβέρνηση με ισχυρό όπλο, είναι λόγω του ότι υπήρξε το Βουκουρέστι, στο οποίο η Ελλάδα όρθωσε το ανάστημά της, ο Κώστας Καραμαλής, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, γιατί λέω όλους,
για να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός των Εξωτερικών να ομονοούν στην εθνική γραμμή και όχι να βρίσκονται σε αντιδιαμέτρου αντίθετες απόψεις, για να πάνε στο ΝΑΤΟ και να πούνε ότι δεν συμφωνούμε να μπει η χώρα αυτή στο ΝΑΤΟ χωρίς να λυθεί το θέμα του ονόματος και βεβαίως όλα τα άλλα θέματα που έχουν σχέση με τον αλυτρωτισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι προϋπόθεση αυτό. Όχι. Αυτό τέθηκε το 2008. Και αυτό είναι το πάτημα στο οποίο... Μα και τώρα λέγεται. Το οποίο δίνει αυτή τη στιγμή, μετά την κυβερνητική αλλαγή στα Σκόπια, διότι αυτό άλλαξε. Δεν άλλαξε και ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση. Ναι. Άλλαξε ο Γκρουεύσκι και ήρθε ο Ζάεφ. Αυτή είναι η αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί. Ο Ζάεφ θέλει να το λύσει με τον Τσίπρα όμως, κύριε Βαρβιτσιώτη. Μα ο Τσίπρας είναι ο συνομιλητής του. Δεν επιλέγεις ποιος θα συνομιλήσει με την άλλη χώρα, συνομιλείς με τον Πρωθυπουργό. Εμείς δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον Γκρουεύσκι. Εγώ έχω μιλήσει με τον Γκρουεύσκι. Και του εξηγούσα ορισμένα πράγματα, γιατί είναι και άγρονο νεότερός μου και του έλεγα ορισμένα πράγματα και δεν ήθελε να καταλάβει. Η θέση δική σας είναι το Βουκουρέστι, για να καταλάβουμε. Η θέση δική μας είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα, να έρθει μια συμφωνία η οποία θα εξασφαλίζει τους τρεις βασικούς όρους που έχει θέσει και ο Κώστας Καραμάνης. Το δεύτερο, ότι αυτή η συμφωνία θα έρθει ως πακέτο. Δηλαδή, δεν θα αφήνει ουρές και εκκρεμότητες πίσω. Άλλοι τα θέματα. Δηλαδή, πράγματα, ποια, τα συνταγματικά. Εγώ δεν ξέρω πόσο ο κύριος Ζάεφ θα δεχθεί, ας πούμε, τη συνταγματική αλλαγή όταν δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Υπάρχει και το θέμα του δημοψηφίσματος εκεί. Λοιπόν. Ανοιχτό. Και υπάρχει και το θέμα του δημοψηφίσματος εδώ. Εδώ μπορεί, πώς υπάρχει. Ο κυβερνητικός εταίρος που κρατάει την κυβέρνηση στη θέση της και ο οποίος πολιτεύεται με μεγίστη ανευθυνότητα, από τη μία μας λέει, γιατί εδώ πέρα συζητάμε για διπολική προσωπικότητα ή για άνθρωπο που μας δουλεύει στα μούτρα μας. Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο στην κουβέντα. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Να αρχίσουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς και επιθέσεις. Ένα λεπτό. Θα την πάμε αλλού την κουβέντα. Με συγχωρείτε, κύριε Αλεξάνδη, δεν αφορά εσάς. Δεν αφορά εσάς. Και θα σας το εξηγήσω. Θα σας το εξηγήσω απλά. Βγαίνει και λέει: έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κοτζιά. Ναι. Και την ίδια στιγμή λέει ότι δεν δέχομαι τη χρήση του όρου Μακεδονία. Mm-hmm. Την οποία όμως συζητά ο Κοτζιάς. Mm-hmm. Αν με συγχωρείτε, ποιον δουλεύει. Λέτε ότι θα κάνει κολοτούμπα τελικά. Δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να έρθει με μία σαφή. Μήπως αυτό είναι μια βολική θέση για εσάς, κύριε Υπουργέ, στο να μην ξεκαθαρίζετε ακριβώς τι θέλετε. Εμείς, διότι κρύβεστε τώρα πίσω από μια εσωτερική διαφωνία της κυβέρνησης. Ακούστε, γιατί δεν κρυβόμαστε πουθενά. Εγώ ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας όταν έγινε το Βουκουρέστι. Και μετά ήμουν υφυπουργός Εξωτερικών. Και σε όλα τα στάδια ενημερώσαμε όλα τα κόμματα, τους αρχηγούς των κομμάτων, τα μέλη των κομμάτων, σε κλειστές και ανοιχτές συνεδριάσεις. Εδώ δεν έχει συμβεί αυτό. Δεν μας έχει καλέσει ο κύριος Κοτζιάς σε κανένα στάδιο των διαπραγματεύσεων. Δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση θέλει να το κάνει μόνη της. Άρα εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Τώρα, το βολικό ή μη βολικό. Δεν υπάρχει θέμα βολικού ή μη βολικού στα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πατριωτική δύναμη, είναι μια παράταξη η οποία έχει βάλει πάντοτε ψηλά τον πύχη των εθνικών διεκδικήσεων. Να ξεκαθαρίζει λίγο τη θέση της. Θέλετε να κλείσει το κεφάλαιο αυτό, μας ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει τα θέματα αυτά κάποιος να τελειώνουν. Τα κουβαλάμε μαζί μας χρόνια επί χρόνου σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Εμείς ξεκινάμε. Σκοπιανό, Κυπριακό. Κυπριακό, Σκοπιανό. Αυτή η δουλειά γίνεται στις διαπραγματεύσεις χρόνια. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτά κάνουμε. Δεν πρέπει να τελειώνουμε. Έτσι όπως το λέτε είναι. Και πολλές φορές αυτό, ξέρετε, μας δημιουργεί και πολλά μεγάλα προβλήματα στην ευάθυνση των διμερών σχέσεων με άλλες χώρες. Είναι ευκαιρία να λυθεί τώρα, λοιπόν. Αυτό θα το κρίνουν αυτοί που διαπραγματεύονται. Αν ήμουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα μπορούσα να σας κάνω μια εκτίμηση. Αν είναι ευκαιρία. Είναι σίγουρο ότι έχουμε σήμερα στα Σκόπια ένα νέο καθεστώς. Μια κυβέρνηση η οποία δείχνει βήματα διαλλακτικότητας και είναι σίγουρο ότι η διαρκής πίεση, η 25ετής πίεση από την πλευρά της Ελλάδος και αποκλεισμού της χώρας αυτή έχει οδηγήσει και την κοινωνία όμως, το Σκοπίο σε μια πίεση. Ότι το όνομα Μακεδονία θα εμπεριέχεται στην όποια λύση.
Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από αυτά που διαβάζω. Και ο κύριος Νίμης το είπε, νομίζω, πιο καθαρά δεν γίνεται χθες. Είπε ο άνθρωπος ότι 25 χρόνια μαγική λύση δεν υπάρχει. Το έχουν αναγνωρίσει 100 τόσες χώρες, 140 πόσες είναι. Εμπεριέχεται και στην προσωρινή ονομασία. Επομένως θα είναι μέρος της λύσης. Είναι έτσι. Εγώ νομίζω να δούμε, γιατί το όνομα δεν είναι το μόνο θέμα. Είναι το όνομα. Αν θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία είναι το ένα θέμα. Και πώς. Αν θα έχει γεωγραφικό προσδιορισμό ή άλλο προσδιορισμό είναι ένα δεύτερο θέμα. Το πού θα ισχύει αυτό το όνομα, αν θα ισχύει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και στις διμερείς σχέσεις, ας πούμε, έγινε μια, εγώ θα την έλεγα έτσι, προβοκατόρικη δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον κύριο Λαυρόφ, ο οποίος μας είπε ότι δεν χρειάζεται να την αναγνωρίσετε, και κάποιοι μιλήσανε, α, το ξαθό γένος, λέει, βρίσκεται δίπλα στην Ελλάδα. Ξεχνούν δε οι ίδιοι ότι ο κύριος Λαυρόφ ως Υπουργός των Εξωτερικών είναι αυτός που είχε αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία από τους πρώτους. Και αυτό, που μπορεί να αλλάξει, αυτό, το οποίο, αυτό το οποίο δεν θέλει είναι τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά σου λέει μην τα βρείτε για να μην διευρυνθεί το ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Μία απάντηση από τον κύριο Αλεξιάδη για να κλείσουμε. Στο θέμα της ενημέρωσης που είπατε, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Βεβαίως και όταν οι διαπραγματεύσεις. Θα σας πω. Όταν φτάσουν, οι διαπραγματεύσεις στο σημείο που πρέπει, βεβαίως και θα ενημερωθούν όταν οι πάντες. Όταν πάρετε την απόφαση, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Όταν φτάσουν οι διαπραγματεύσεις σε κάτι που πρέπει να ενημερωθούν οι πολιτικοί. Θα γίνει, λέτε. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν και πολιτικοί που βάζουν όρους και λένε ότι εμείς για να πάμε σε ενημέρωση πρέπει η κυβέρνηση να έχει ενιαία θέση. Δηλαδή είναι σαν τα πείσματα που κάνουν τα μικρά παιδιά. Για να σε φωνάξουν να παίξεις μαζί μου, πρέπει να αφήσεις τον αδελφό σου μαζί για να παίξουμε. Αυτά είναι αστεία πράγματα και πρέπει να καταλάβουμε πλέον σε ποιο σημείο είμαστε. Μάλιστα. Αλλά και να ξεκαθαρίσω το γενικό. Εμείς δεν κάνουμε μαθήματα πατριωτισμού. Ούτε δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού. Έξω από λογικές εθνικοπηλείας, πατριδοκαπηλείας ή ενδοτισμού που μας οδηγήσουν στο παρελθόν σε δύσκολες καταστάσεις, θα δώσουμε λύση με κριτήριο ότι είναι καλύτερο για τη χώρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάντως, πέρασε πάρα ο κύριο πολύ. Καμένο. Υπάρχουν και οι άλλοι υπουργοί που λένε ότι. Παλιά. Όχι, παλιά, το 2008. Να σας θυμίζω ότι λέγαμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεχόμαστε να αναγνωρίζουμε αυτή τη χώρα ως Μακεδονία. Ο κ. Τσακαλώτος, ο Υπουργός της Παιδείας. Έχουν αλλάξει αυτά τώρα. Να τα δούμε. Γιατί και στην κυβέρνηση, η διγλωσία είναι. Το είπα για άλλο πράγμα. Και κάποιες εκπομπές του Sky το παραποιούν. Ναι, αλλά τώρα έχει καταγραφεί αυτή η φράση και η Υπουργία σας αποδίδεται παντού. Βεβαίως. Και αφορά συγκεκριμένα πράγματα και όπως παραποιούν κάποιοι στο Sky. Κύριε Αλεξιάδη, πάλι παραποιεί ο Sky. Όπως πάντα. Κάποιοι στο Sky είναι για όλα τη Θεσσαλονίκη Αβορρά και είχατε δίκιο. Θα μιλήσουμε και για αυτά, αλλά να δούμε τι λέει και ο κύριο Σαμαρά, τι λέει ο κύριο Γεωργιάδη και άλλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε εμείς να σας θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτόν τον σούπερ διαγωνισμό. Δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι για να τον περιγράψεις. Τέσσερα επιτύχια, όπως βλέπετε, θερμαντικά σώματα. Λύνουμε και το πρόβλημα της θέρμανσης, όπως όλα τα υπόλοιπα Δημήτρη Οικονόμου. 901-901-4310 τηλεφωνείτε ή στέλνετε μήνυμα σήμα μη κενό, το ονοματικό μου στο 54. Καλύτερα τις προσφορές στο Sky τις λες εσύ και η Ντόρετα, δεν υπάρχει άλλος. Δύο κορίτσια στο Sky κάνουν αυτή τη δουλειά εξαιρετικά καλά. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου πρέπει να πάρετε μπόνους γι' αυτό. Ναι, θα μας δώσει εσύ αύξηση τώρα, την περιμένουμε τις κι αλλιώς. Έχετε το υπερόπλο Ντόρετα Παπαδημητρίου, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο, με δραματικές αποκαλύψεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να πει. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αν είσαι πρωινός τύπος, βάλει Sky. Γιατί θα βγω εδώ τώρα σε αυτούς τους δύο υπέροχους ανθρώπους και θα πούμε πολλά, πολλά, πολλά. Ντορέτα, είδες τι έκανε. Καλέ, τι τεχνολογία είναι αυτή. Είδες πως σε τσίμπησαν. Καλέ, έχω βγάλτε τώρα αυτό το mirroring, γιατί εγώ έχω και προσωπικά δεδομένα σε αυτό το κινητό. Να σου πω κάτι, τη δικιά σου. Mirroring. Βλέπεις εδώ έτσι, stop. Stop. Έφυγες. Να σου πω τη δικιά σου εκπομπή, τις δικές σου εκπομπές. Τώρα αυτά είναι λίγο σχετικά σε αυτή τη ζωή. Δεν χρειάζεται να τώρα θα συναντώνται οι εκπομπές. Τόσες ώρες θα κάνει τώρα, από ό,τι κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα να πω καλημέρα. Να πω καλημέρα, γιατί εγώ λέω όσες να είναι οι εκπομπές, καλησπέρα. Αυτό. Καλό μεσημέρι και μετά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Πότε ξεκινάς και πότε τελειώνεις. Έχεις καταλάβει ή ακόμα δεν έχει δεν γίνει σαφές. Είναι λίγο σχετικά. Τα δεδομένα έχουν ως εξής, παιδιά. Τα ξεκινάμε 3 η ώρα με το εδώ.
Ναι. Μέχρι τις 5. Και 5 θα ώρα. Θα κάνεις ένα μικρό διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για το δελτίο στην νοηματική. Ναι. Mm-hmm. Και 5 με 7 θα συνεχίσουμε με το Εδώ Survivor. Αυτό ξεκινά από Δευτέρα. Από Δευτέρα θα ξεκινήσει αυτό. Mm-hmm. Και εκτός αυτού, επειδή την Κυριακή είναι η μεγάλη πρεμιέρα του Survivor, όπως ξέρετε, στις 9. Mm-hmm. Εκτάκτως θα έχουμε και μια εκπομπή την Κυριακή. Α, πολύ 7 ωραία. Η ώρα. Σάββατο, όχι. Όλοι το Σάββατο του Εδώ. Τα φεύγει. Σάββατα, αυτό το Σάββατο θα είναι το τελευταίο. Γιατί ναι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι 4 ώρες στον αέρα. Όχι, όχι, ούτε Κυριακή. Μία Κυριακή θα κάνουμε αυτή τη μόνο, επειδή έχει πρεμιέρα. Εκτάκτως, μία εκπομπή σε 7. Και τι θα δείχνει τώρα αυτό το 5 με 7, τι θα έχει, ρε παιδί μου, αποσπάσματα από Survivor, παρασκήνια, ρεπορτάζ, τι θα έχει. Πλάνα, πληροφορίες, ό,τι έχει να κάνει με το Survivor. Και, ό,τι και αργότερα γίνεται, οι πρωταγωνιστές που θα βγαίνουν, α πούμε. Όποιοι βγαίνουν, οι παίκτες, τα πάντα. Ό,τι βλέπαμε πέρσι στο Survivor Πανόραμα. Αντιστοίχως, θα βλέπουμε φέτος το Εδώ Survivor. Η ομάδα. Εδώ Survivor. Εδώ Survivor. Η ομάδα. Ναι, θα έρθω πιο κοντά στην Ελλάδα. Ελάτε, παιδιά, βεβαίως. Ελάτε. Ντορέτα, η σύνθεση θα είναι η ίδια. Η σύνθεση. Με τα γόρια θα είσαι πάλι. Θα γίνουν κάποιες αλλαγούλες. Δηλαδή, πρόσεχε την επονηρή. Πρόσεχε τι θα πει. Δεν μπορώ να σα πω. Αλλαγές που έχουν σχέση με το υπάρχον staff ή όχι. Θα υπάρχουν κάποιες προσθήκες. Ναι. Και κάποιες μετακινήσεις. Μιλάς σαν τον Αμανατίδη. Έχουμε 4 ώρες τώρα να παίξουμε. Αυτή είναι απάντηση Πασόκ, να ξέρεις. Δεν είναι απάντηση κανονική. Λοιπόν, ρωτώ κάτι. Βλέπουμε και τα πρόσωπα εμείς όσο μιλάτε, τα παιδιά που θα είναι στο Survivor. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε προσθήκες από παίκτες, ας πούμε, του Survivor νούμερο 1. Ναι, υπάρχει περίπτωση να έχουμε προσθήκες από παίκτες του Survivor 2017. Άντρας ή γυναίκα. Ή άντρα ή γυναίκα θα είναι. Από τι αρχίζει το νόημα. Ε, να σα πω κάτι. Θα σα έλεγα αλήθεια. Δηλαδή, αν είναι να το πω κάπου, να το πω μέσα στο σπίτι μα. Ναι, το δει, γιατί αλλά είναι που δεν είμαι και σίγουρη ακόμα. Αν δεν είσαι σίγουρη. Ναι, ακόμα συζητάμε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως θα είναι ωραίο αυτό αν γίνει. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ο Βασάλος θα παραμείνει ως έχει ενδεχομένως. Και ο Βασάλος και ο Μιλιόγλου. Μπορεί να μεγαλώσει, μπορεί να διευρυνθεί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και ο Βασάλος και ο Μιλιόγλου θα παραμείνουν. Απλά θα γίνουν έτσι λίγες. Πώς να το πω, να μπορώ να το πω κιόλας το πρωί. Άλλαξω. Κόσμια. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, το καταλάβαμε. Ντορέτα, πώς αισθάνεσαι που γενικά ήρθες στον Sky και αμέσως, ρε παιδί μου, μετά από λίγους μήνες, σου δίνεται ευκαιρία να κάνεις μία ακόμη εκπομπή και να φτάσεις στο τετράωρο? Γιατί αυτό δημητρικό νόμο μέχρι τώρα δεν υπήρχε εκτός από τη δική μας εκπομπή. Μου στέλνουν φίλοι μου εδώ καλογευτικά μηνύματα. Αλήθεια, τι σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω ονόματα, βέβαια, ούτε τι λένε. Γιατί τι λένε, πε τι λένε. Δεν μπορώ. Θα εκτεθούν, είναι και από εδώ μέσα μερικοί. Α, ωραία. Είναι, δεν θέλω τους εκτεθούν. Είναι και πολιτική ενδεχομένως. Πολιτική όχι ακόμα, αλλά δεν το αποκλείω. Η πολιτική. Η πολιτική τα εξέφρασαν εδώ. Δεν είναι το target group μου. Η πολιτική. Κατά τα άλλα, Ντορέτα, μια και το έφερε η κουβέντα. Πώς είσαι, καλά. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, πάρα πολύ. Καλά από υγεία, μια χαρά είναι. Στα καλύτερά μου. Στα καλύτερά σου. Ναι. Δεν το πάζει, έτσι, Μαρία. Πρόσεχε τι λες τώρα. Στο κορίτσι. Φαίνεσαι καλά, τουλάχιστον. Κοίταξε, είμαι πολύ καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά, που για μένα είναι σημαντικό. Γιατί πραγματικά τώρα. Φαντάζομαι δεν σε ρωτάει για τη δουλειά. Μαρία, για τη δουλειά τα βλέπω. Όχι, για τη δουλειά τη ρώτησα. Δεν καλά για να ξέρει. Τώρα πολύ αντικειμενικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα αναλάβω και αυτό το καινούργιο το project, γιατί ξέρω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό project όσο ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογία του σταθμού. Και το ότι μου εμπιστεύονται και αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό. Μην βάζετε αυτή τη μουσική, δεν λέγεται προσωπικά της, παιδιά. Δεν υπάρχει. Τι έβαλα για το Survivor, μία έτσι λίγο πιο. Λοιπόν, Survivor 2018, Ντορέτα, το περιμένει ο κόσμος πώς και πώς, γιατί είδαμε διάφορες, η αλήθεια είναι, από μιμήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Έρχεται λοιπόν τώρα το Original Survivor. Και τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνουμε από την επιλογή των παικτών, πως φέτος θα είναι πιο σκληροπυρηνικός ό,τι αφορά τα αγωνίσματα. Κοίταξε, και εμείς αυτό έχουμε καταλάβει. Η αλήθεια είναι πως όσοι ξέρουν είναι πάρα πολύ λακωνικοί στις δηλώσεις τους. Έχει γίνει με άλλα χαρακτηριστικά η επιλογή, νομίζω, παιδιά. Είναι πιο αθλητικοί. Παίκτες πιο αθλητικούς, ακριβώς. Που σημαίνει, καταλαβαίνουμε κι εμείς, ότι τα αγωνίσματα θα είναι πιο δύσκολα ενδεχομένως. Χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι να έχουν μία. Να έχουν μερικούς κυριακούς σωματοδομή τέτοια, ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν. Νομίζω θα δούμε αρκετές αλλαγές για να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι επειδή είδαμε πέρσι αυτό που είδαμε, θα πάμε να δούμε μια από τα ίδια. Και εσύ θα πας εκεί. Υπάρχει περίπτωση. Εγώ έχω κάνει την αίτηση. Έχω κάνει την αίτησή μου. Πες το και δημοσίως. Το έχω πει και από την εκπομπή μου. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα.
να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε και προς τα εκεί. Στις ίδιες παραλίες θα είναι, ξέρουμε. Στα ίδια μέρη. Αυτό. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Όχι. Θα τα δούμε όλα. Μα τότε εσύ είσαι ειδικός εδώ, άμα δεν ξέρεις, ποιος ξέρει. Εγώ είμαι ειδικός. Από όταν θα ξεκινήσει το. Ρωτάμε θέμα εδώ την αρμόδια και δεν ξέρει. Εγώ είμαι από όταν θα ξεκινήσει. Μέχρι να ξεκινήσει, ό,τι ξέρετε, ξέρω. Κυριακή λοιπόν. Η Κυριακή κοντή γιορτή. Κυριακή κοντή γιορτή. Πόσε φορές τη βδομάδα. Νομίζω στην αρχή 4 και μετά 5, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ωραία. Κυριακή Τετάρτη και μετά Κυριακή Πέμπτη. Αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα προγραμματισμού και μπορεί να αλλάξει. Τέλεια. Όλες αυτές οι αλλαγές, κυρίες και κύριοι, και σε ό,τι αφορά δεν την Τωρέτα και την εκπομπή. Τι θέλει ο Τάκης. Τάκη, τι θέλει ο Τάκης. Ποιο είναι ο Τάκης. Αυτό που φαντάζομαι ο Τάκης. Ένα άλλο λέει προχωρημένα πράγματα δεν παρατάτε. Είσαι στον αέρα, πες το για να μην σε παίρνουν τηλέφωνο. Είναι η Μέρη, η Συνατάκη. Ωραία, τέλεια. Πολύ. Μέρη, είμαι στον αέρα. Έχεις μια εκπομπή στο σήμερα, στον Sky. Το έχω πάρει από το πρωί σήμερα. Θα σε πάρω μετά. Τέλεια. Συνεννοηθήκαμε. Χαιρετισμός και από εμάς. Χαιρετισμός από τον κύριο Κονόμου και παιδιά, προσέξτε τι θα κάνουμε τώρα. Σηκωθείτε, κυρία Πρωθυπουργέ. Πάμε όλοι μαζί. Από εκεί. Θα σε πάμε, Ντορέτα. Πρόσεξε να δεις τώρα πού. Από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Προχώρα, εσύ μη. Πολύ οικείο το πλατό σα. Πάμε στο κέντρο, κάπου που έχεις περάσει κι εσύ σίγουρα. Πού έχω περάσει. Εκεί. Θα φύγεις έξω. Εκεί όπως είσαι. Και πάμε να συνδεθούμε με την Ερμού και τη ζωή Κατζαγιαννάκη. Δες εδώ τι γίνεται. Πάμε ζωή. Έλα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Εγώ βάζω, αφήνω λίγο το μικρόφωνο για να ακούσετε κάτι χαρακτηριστικό. Θα το αφιερώσω. Δεν ξέρω λοιπόν αν ακούτε. Κατοστάρικο, παλιό ελληνικό. Το βλέπεις. Αν ακούτε τη λατέρνα, την γνωστή λατέρνα του κυρίου Σπύρου που εδώ και 10 χρόνια βρίσκεται στην Ερμού και παίζει 12 σκοπούς, έτσι όπως λένε οι λατερνατζίδες στα τραγούδια. Πώς έχει η λατέρνα, λες, ναι, πώς τα τραγούδια. Ακριβώς. Να πούμε ότι οι λατέρνες που έχουν μείνει στο δρόμο, όχι αυτές που υπάρχουν γενικά, ναι, είναι μόνο τρεις και βρίσκονται στην Αθήνα. Ο κύριος Σπύρος που είναι ακριβώς δίπλα μου είναι ένας από αυτούς τους τρεις λατερνατζίδες. Να πούμε δεν υπάρχει λοιπόν, όσο τον έχει δει τώρα. Όποιος πάει στην Ερμού είναι χαρακτηριστική φιγούρα, τον έχουμε δει όλοι. Νομίζω... Και έχει και ιστορία μεγάλη η λατέρνα του κυρίου Σπύρου. Δεν είναι σαν όλες τις υπόλοιπες λατέρνες. Για πες, ζωή μου. Ακριβώς. Είναι από το 1942 αυτή η λατέρνα. Είναι μια λατέρνα που έχει έρθει από τη Σμύρνη, από το παππού του κυρίου Σπύρου, που αποφάσισε πριν από 10 χρόνια λόγω της ανεργίας, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση που βρίσκονται οι περισσότεροι, να τη βγάλει από την αποθήκη, να ξαναπάρει ζωή και η λατέρνα και ο κύριος Σπύρος. Να μας πει μια κουβέντα όμως ο κύριος Σπύρος, γιατί σου έχει γυρίσει την πλάτη εκεί, κουβέντα δεν σου έχει πει. Τα λέγαμε εμείς πριν, μην αγχώνεστε. Σας ακούει ο κύριος Σπύρος, μπορείτε να το ρωτήσετε εδώ τι θέλετε. Καλημέρα κύριε Σπύρο. Καλημέρα κύριε Σπύρο. Εμένα με ακούει. Ναι, σας ακούει. Καλησπέρα κυρία Μαρία, κύριε Δημήτρη. Κυρία Ντορέτα είναι εδώ. Κυρία Ντορέτα. Κυρία Ντορέτα, καλημέρα σας. Λοιπόν, πείτε μας την ιστορία αυτής της λατέρνας που πραγματικά αυτό λέγαμε είστε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της Ερμού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει περάσει από εκεί και να μην σας γνωρίζει χρόνια τώρα κύριε Σπύρο. Σίγουρα 10 χρόνια. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο καταρχήν που μου δίνουν το ελεύθερο και παίζω. Για να διασκεδάσω τον κόσμο. Να διασκεδάσω. Η λατέρνα, η ιστορία είναι το εξής. Έμεινα μια μέρα ένα πρωί άνεργος. Ο παππούς μου συγχωρεμένος συνήγε στην αποθήκη και αναγκαστικά για να ζήσω την οικογένειά μου. Γιατί έχουμε και 4 παιδιά, έχουμε οικογένεια. Βγαίνει το μεροκάμα τον κύριο Σπύρο. Για να ζήσω τα παιδιά μου. Πότε βγαίνει κύριε Δημήτρη, πότε δεν βγαίνει. Πότε έτσι, πότε αλλιώς, ε. Είναι... Πότε βγαίνει, πότε δεν βγαίνει. Λοιπόν, εμείς θα σας ξαναβρούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Χαρήκαμε πάρα πολύ, κύριε Ταραπόσο, πάρα πολύ. Λοιπόν, και να ξέρεις τώρα... Και να Ντορέτα, πούμε στον κόσμο που περνάει από εκεί να στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Παιδιά, έχουν μείνει 2-3, όπως είπαμε. Δεν είναι και πολύ πια. Ναι. Καλό να τους στηρίζουμε, να υπάρχουν, να είναι εδώ μαζί μας. Έτσι, και επίσης, πλησιάζοντας την κυρία Παπαδημητρίου, να σου πούμε ότι ο κύριος Ταραπόσο
αυτός παίζει και σε γάμους αν χρειαστεί. Αν δηλαδή σου χρειαστεί. Άμα προκύψει, να ξέρουμε. Αν προκύψει, να ξέρουμε. Αν προκύψει, να ξέρουμε. Σε άλλη συνέντευξή σου θα τα πούμε τα πράγματα. Τελειώσαμε. Α, όχι, παιδιά. Όχι, μα δεν καταλαβαίνετε. Α, τώρα σε μια όρεξη, τόση ώρα που συζητάγαμε. Ήσουν πεσμένη. Τώρα ανέβηκε. Δεν σου φτάνουν 4 ώρες από Δευτέρα δηλαδή. Η Ντορέτα, παιδιά, θέλει το χρόνο τη για να ανέβει. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ακριβώς. Καλή αρχή, Ντορέτα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, τα λέμε. Εδώ θα είμαστε, μάλιστα. Στις 3 παρακάτω. Καλημέρα και σας, αγαπητοί θεατές. Εδώ, 3 η ώρα. Σε όλους μια καλημέρα, καλή συνέχεια. Αύριο το πρωί 6 ώρα όλοι εδώ. Έχουμε και συνέχεια, παιδί μου. Θες να φύγεις με την Παπαδημητρίου. Είσαι με τα καλά. Δεν έχεις τελειώσει, Χρυσέ μου. Καλά ρε, πείτε να κάτσω λίγο ακόμα. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Φαγωθήκατε να διώξετε την Ντορέτα. Σας έφαγε η ζήλια σήμερα, ρε παιδιά. Γιατί? Εγώ πήγα να κλείσω την εκπομπή πολύ σωστά με την Ντορέτα, να κλείσουμε όμορφα, ωραία. Όχι, λέει ο σκηνοθέτης. Και ωραία, Ντορέτα, θα έρχεται πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή. Να μου το θυμηθείς. Μακάρι. Και δεν το λέω τυχαία. Λοιπόν, ελάτε όμως τώρα να σας θυμίσουμε κάτι ευχάριστο. Εξαιρετικά χρήσιμο, κυρίες και κύριοι, γιατί ο Όμιλος ΟΤΕ στηρίζει και φέτος κοινοφελείς οργανισμούς για τα παιδιά που το έχουν μεγάλη ανάγκη. Το Κέντρο λοιπόν Αγάπης Ελευσίνας, Φιλική Φωλιά, φιλοξενεί πάνω από 150 παιδιά, οι ανάγκες των οποίων χωρίς την υποστήριξη του ΟΤΕ καταλαβαίνουμε ότι θα μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. 17 κοινοφελείς οργανισμούς για τα παιδιά στηρίζει και φέτος ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέροντας το ποσό των 570.000 ευρώ. Ο Όμιλος στέκεται δίπλα στα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη τα τελευταία 18 χρόνια, με τη συνολική του συνεισφορά στο διάστημα αυτό να έχει ξεπεράσει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τη δικιά μας την πλευρά στον ΟΤΕ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε την Φιλική Φωλιά και το έργο που κάνουν με έμπρακτο τρόπο, έτσι ώστε να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό το τόσο σημαντικό έργο προς τα παιδιά μας που είναι και το μέλλον της χώρας μας. Με την ενίσχυση του Ομίλου ΟΤΕ, οι κοινοφελείς οργανισμοί καλύπτουν έξοδα λειτουργίας και προσωπικού, καθώς και άλλες δαπάνες όπως η αγορά νοσοκομιακού εξοπλισμού, η κατασκευή κτηριακών υποδομών και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων για τα παιδιά. Φιλοξενεί και αγκαλιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μισό αιώνα περίπου, τα παιδιά της περιοχής μας που έχουν την ατυχία να έρθουν στον κόσμο χωρίς τα εφόδια που είχαμε εμείς ή τα παιδιά σας. Εκεί παρεμβαίνουμε και έχουμε γίνει μια μεγάλη οικογένεια. Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, Φιλική Φωλιά, φροντίζει παιδιά οικογενειών από την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές. Παιδιά από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες καθημερινά σιτίζονται, διαβάζουν για το σχολείο και συμμετέχουν στις διάφορες παιδαγωγικές δραστηριότητες του κέντρου. Το Σωματείο MDA Ελλάς λειτουργεί εδώ και 17 χρόνια, με κύριο στόχο την βελτίωση ποιότητας ζωής των παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από νευρομικές παθήσεις. Πριν από 5 χρόνια δημιουργήθηκε το σπίτι του MDA Ελλάς στο κέντρο της Αθήνας, απόλυτα προσβάσιμο, όπου τα παιδιά μας, οι φίλοι τους, οι οικογένειές τους, μπορούν να περνούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Ο Όμιλος ΟΤΕ αναλαμβάνει σταθερά πρωτοβουλίες για τα παιδιά. Στη διάρκεια των τελευταίων 18 ετών έχει στηρίξει πάνω από 58 κοινοφελείς οργανισμούς, παρέχοντας φροντίδα σε περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Και αυτά, τώρα, λοιπόν, το καλύτερο το αφήσαμε πολύ για το τέλος. Γρήγορα. Κάνουμε ένα τεράστιο άλμα και βρισκόμαστε στο Σίδνεϊ. Καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Κατσαρομίτσο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, έχετε μια καταπληκτική ιστορία την οποία θέλουμε να μας συνοψίσετε σε λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, πότε πήγατε στο Σίδνεϊ, αν επιστρέψατε ποτέ στην Ελλάδα, τι σκοπεύετε να κάνετε και γιατί τώρα? Γυρίσατε πίσω? Έφυγα από τον Αστακό το 1970, Αστακός Εθνοκανονίας. Έμεινα στην Αθήνα για λίγο καιρό που πήγαινα στο γυμνάσιο. Μετά έφυγα σε ηλικία 18 ετών για Αυστραλία. Εκεί τι κάνατε? Σίδνεϊ. Στην αρχή δουλειά, σχολείο. Δούλεψα σαν ηλεκτρονικός αρκετά χρόνια και από το 2000 ασχολούμαι με την εκπαίδευση και το immigration, τη μετανάστευση. Οικογένεια εκεί κάνατε? Ναι, έχω κάνει οικογένεια. Έχω δύο κόρες. Μία είναι λογίστρια, η άλλη είναι οδοντογιατρός. Και δουλεύουν εκεί πια, έτσι? Τέσσερα εγγονάκια. Να σας πω, το σώμα είναι στην Αυστραλία, αλλά η ψυχή είναι στην Ελλάδα. Αλήθεια? Ύστερα πολλά χρόνια είχα έρθει στην Ελλάδα
για λίγο καιρό. Αποφασισμένος να μείνετε, Ναι, ναι, αποφασισμένος για να μείνω ήταν το 2000. Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε. Για πολλούς λόγους. Θα πηγαίναμε Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, και ξαναγυρίσατε πίσω. Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα τι σκέφτεστε. Σκέφτεστε κάποια στιγμή να γυρίσετε μόνιμα στην Ελλάδα ή πια δεν υπάρχει χρόνος? Ναι. Δεν θέλετε, ενδεχομένως δεν μπορείτε. Αυτό είναι στο μυαλό και φέτος έρχομαι στην Ελλάδα. Θα ψάξω να βρω κάνα διαμέρισμα κάπου. Οπότε να περνάω 6 μήνες Ελλάδα, 6 μήνες Αυστραλία. Α, μάλιστα. Γιατί η δουλειά που κάνω είναι μετανάστευση. Α, είμαι μεταναστευτικός σύμβουλος και έχω δουλέψει με το Υπουργείο Μεταναστεύσεως Αυστραλία και με τους πρόσφυγες που έρχονται στο μικρό νησάκι, αν το ξέρετε, το Christmas Island που λέμε. Βεβαίως. Έρχονται Έλληνες τώρα σε αυτή την περίοδο και τα προηγούμενα χρόνια. Έρχονται στο Σίδνεϊ. Ναι. Έρχονται πολλοί Έλληνες, πολλοί νέοι. Και δουλειά βρίσκουν, τα καταφέρνουν. Δουλειά βρίσκουν δουλειά. Δουλειές υπάρχουν, δουλειές υπάρχουν διάφορες. Πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσαρομίτσο. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και χαιρετισμούς και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά. Και καλή μέρα να έχετε εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επειδή βιάστηκες να πας να βρεις την Τωρέτα, τώρα μπορείς να κλείσεις την εκπομπή. Θέλω να πω ότι με την Τωρέτα έτσι κι αλλιώς είμαστε στα διπλανά γραφεία μας, στην ίδια πάνω κάτω περιοχή. Επομένως θα συναντηθούμε και σε λίγα λεπτά. Έρχεται η Άννα Μπουζούκου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Από εμάς αύριο το πρωί εδώ.